Σκηνικό καταστροφής στην Αλβανία μετά το φωνικό χτύπημα του εγκέλαδου. Πάνω από 15 οι νεκροί, δεκάδες τραυματίες, ακόμη περισσότεροι αγνοούμενοι μετά τα 6,4 ρίχτερ που χτύπησαν τη χώρα. Και η ελληνική ΕΜΑΚ στη μάχη για να σωθούν οι εγκλωβισμένοι. Ολοκληρώθηκε η κυβίστηση στο Μακεδονικό. Επίσκεψη Δένδια στα Σκόπια και διαβεβαιώσεις του Υπουργού Εξωτερικών για πλήρη και κατά κεραίαν τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Θέλουμε τη Βόρεια Μακεδονία στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, τονίζει ο Υπουργός Εξωτερικών. Σάλλος από τις επιλογές αποστράτων, κουμπάρων, πολιτευτών και λοιπόν συγγενών για τις διοικήσεις των νοσοκομείων της χώρας. Παρετήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο 89χρονος πολιτευτής από το νοσοκομείο Καρδίτσας. Ολομέτωπη επίθεση Τσίπρα στην κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία διαψεύδει με ταχύτητα τις προσδοκίες που είχε δημιουργήσει, τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από το Παρίσι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη 26 Νοεμβρίου είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα και πάμε κατευθείαν στο πρώτο μας θέμα. Το θάνατο σκόρπισε ο φωνικός σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που χτύπησε τα ξημερώματα την Αλβανία. 20 νεκροί και πάνω από 600 τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα τραγικός απολογισμός. Κτίρια κατέρευσαν σαν τραπουλόχαρτα, πολυκατοικίες ισοπεδώθηκαν, θάβοντας εκατοντάδες ανθρώπους. Τα σωστικά συνεργεία καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να απεγκλωβίσουν ζωντανούς που βρίσκονται κάτω από τόνους ερυπείων. Σκηνές χάους και στα νοσοκομεία, ενώ χωρίς ρεύμα και τηλέφωνο παραμένουν αρκετές περιοχές. Τη συμπαράσταση στον αλβανικό λαό εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Έντι Ράμα, τη στιγμή που στη γειτονική χώρα μετέβη ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Ο ισχυρός σεισμός πάντως δεν εμπνέει ανησυχία για τη χώρα μας, σύμφωνα με τους σεισμολόγους, καθώς όπως εκτιμούν δεν συνδέεται με τα ρήγματα της Ελλάδας. Ραγίζει καρδιές η κραυγή τρόμου του μικρού αγοριού την ώρα που διασώστες και απλοί άνθρωποι προσπαθούν να το απεγκλωβίσουν από τα συντρίμμια κτηρίου που κατέρευσε. Δίπλα του κοίταται η γιαγιά του νεκρή, καθώς έβαλε ασπίδα το σώμα της για να σώσει τον εγγονό της. Είναι μόλις λίγα λεπτά μετά τις 5 τα ξημερώματα. Ο εγκέλαδος έχει χτυπήσει την Αλβανία. Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Ο φωνικός σεισμός έντασης 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησε με σφοδρότητα τη γειτονική χώρα. Μέχρι στιγμής 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ο απολογισμός των τραυματιών ξεπερνάει τους 600 και ο αριθμός μεγαλώνει κάθε λεπτό που περνάει. Οι αλβανικές αρχές εκφράζουν φόβους πως ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που βρίσκονται κάτω από τόνους ερυπείων. Η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο 10 χιλιόμετρα ανατολικά του Δυραχείου και το εστιακό της βάθος ήταν μόλις 10 χιλιόμετρα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες η διάρκεια της δόνησης ξεπέρασε τα 20 δευτερόλεπτα. Κτίρια κατέρευσαν σαν τραπουλόχαρτα, πολυκατοικίες ισοπεδώθηκαν. Οι εικόνες κόβουν την ανάσα. Τα σωστικά συνεργεία καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να απεγκλωβίσουν κατοίκους του Δυραχείου που βρίσκονται θαμμένοι στα χαλάσματα, καθώς το χτύπημα του εγκέλαδου τους έπιασε κυριολεκτικά στον ύπνο. Καταγγέλουν όμως πως δεν υπάρχουν τα μέσα για να προσεγγίσουν γρηγορότερα τους εγκλωβισμένους. Ένας πατέρας ισχυρίστηκε ότι μίλησε στο κινητό με την κόρη και την ανεψιά του, οι οποίες ήταν παγιδευμένες κάτω από τα ερείπια, αλλά είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, μεγάλο ρόλο παίζει ο χρόνος που θα χρειαστεί για να εντοπιστούν από τους πυροσβέστες. Η κατάσταση είναι δραματική. Κάτοικοι πανικόβλητοι τρέχουν στους δρόμους, άλλοι σκάβουν με γυμνά χέρια τα συντρίμμια κτηρίων αναζητώντας τους συγγενείς τους. Και η μάχη με το χρόνο συνεχίζεται όσο οι ώρες περνούν. Στα Τύρανα, οι κάτοικοι έντρομοι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης γύρω από μια τεχνητή λίμνη. Το φως της ημέρας βρίσκει Τύρανα και Δυράχειο να θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο μετά το χτύπημα του εγκέλαδου. Τα περισσότερα κτίρια που έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί καταστροφές είχαν αναγερθεί πριν από το 1990. Υλικές ζημιές έχουν υποστεί κτίρια σε απόσταση ακόμη και 150 χιλιόμετρων από το επίκεντρο του σεισμού. Σωροί και ξύλα από μπετόν είναι σκορπισμένοι παντού. Σκηνές χάους στα νοσοκομεία από τους εκατοντάδες τραυματίες και τους συγγενείς τους. Την κατάσταση δυσχεραίνουν τα σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στις τηλεπικοινωνίες που δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμα. Η γη σιέται ακόμα, καθώς έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 100 μετασεισμοί.
Πρόκειται για τον χειρότερο σεισμό που έχει χτυπήσει τη χώρα από το 1926. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Κόσοβο, Μαυροβούνιο αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του. Παράλληλα, δόθηκε η εντολή να μεταβούν δύο κλιμάκια της ΕΜΑΚ στη γειτονική χώρα για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις διάσωσης. Στην Αλβανία μετέβη το απόγευμα και ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρισκόταν στη Βόρεια Μακεδονία. It was absolutely devastating. Happening, as you see, and we are still counting the deaths, still hoping that there are people alive. Same time, we feel good to not be alone, and I'm very grateful to all the friends, and I'm absolutely very grateful to the Greek Prime Minister. And the Minister of Foreign Affairs. Είμαι εδώ με εντολή του Πρωθυπουργού, τον κ. Μητσοτάκη, μαζί με δύο μονάδες ΕΚΑΜ, για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τον φίλο αλβανικό λαό. Τα έχουμε περάσει, τα ξέρουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε. Είμαστε δίπλα στον αλβανικό λαό, στην κυβέρνησή του, για να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε. Σεισμολόγοι πάντως επισημαίνουν πως τα σημαντικά ρήγματα που περνούν από την Αλβανία δεν επηρεάζουν τα ελληνικά, καθώς βρίσκονται σε διαφορετικό τεκτονικό καθεστώς και έτσι αποκλείεται οποιαδήποτε σύνδεση. Τονίζουν επίσης πως ο σεισμός 4 Ρίχτερ το πρωί στην Αύπακτο θεωρείται τυχαίο γεγονός. Κυρίες και κύριοι, μένουμε στο θέμα και τώρα μεταφερόμαστε στο Οδυράχιο για να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον πύραρχο, τον κύριο Θανάση Μπαλάφα, που είναι και ο επικεφαλής του κλιμακίου της ΕΜΑΚ που βρίσκεται στην γειτονική μας χώρα. Κύριε Μπαλάφα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Αν μου επιτρέπετε δύο πολύ μικρές διορθώσεις. Παρακαλώ. Το πρώτο είναι ότι δεν είμαι στο Οδυράχιο, είμαι στο χωριό Θουνάμ, είναι έξω από τα Τύρανα, και η δεύτερη δεν είναι πύραρχος, είναι αντιπύραρχος. Αντιπύραρχος. Πόσες ώρες, κύριε Μπαλάφα, βρίσκεστε στην περιοχή? Θέλω να πω, μία πρώτη εικόνα την έχετε ή φτάσατε πριν λίγο? Κοιτάξτε, έφτασα, προσγειώθηκα στην Ελλάδα στο μεσημέρι, τοπική ώρα, στα Τύρανα. Στην περιοχή εδώ που βρίσκομαι, είστε γύρω στις 5:20 το απόγευμα, ήταν ήδη σκοτάδι. Αποτέλεσμα να έχω μια πρώτη άποψη για τα όρια της Μόπολης που βρίσκομαι. Έχω εικόνα για 2-3 μεγάλες καταρρεύσεις. Mm-hmm. Δεν έχω συνολική εικόνα για το υπόλοιπο κτηριακό απόθεμα της Κομόπολης εδώ. Mm-hmm. Εγώ δουλεύω πλέον από τις 5:30 με την ομάδα μου σε ένα συγκεκριμένο κτίριο που μας δώσανε την αποστολή. Έχουμε απεγκλωβίσει μια ζωντανή γυναίκα, mm-hmm, πριν περίπου μία ώρα. Δουλεύουμε, ελπίζω ότι στην επόμενη ώρα θα έχουμε απεγκλωβίσει έναν άντρα ζωντανό. Είμαστε ήδη σε μια διαδικασία να απεγκλωβίσουμε ένα τρίτο άτομο χωρίς εμφανείς σημάδια ζωής. Αυτά. Εντάχει και πολύ γρήγορα. Μάλιστα. Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο εγκλωβισμένοι, τους οποίους έχετε εντοπίσει και προσπαθείτε να τους βγάλετε. Έχουμε βγάλει ήδη μια γυναίκα ζωντανή. Ναι. Είμαστε κοντά στο να βγάλουμε έναν δεύτερο άντρα. Mm-hmm. Και έχουμε και ένα τρίτο άτομο το οποίο δεν μας έχει δώσει, δεν έχει έρθει σε επικοινωνία μαζί μας. Τον έχουμε πλησιάσει αρκετά. Ναι. Αλλά δεν έχει τις αισθήσεις του τουλάχιστον. Μάλιστα. Κύριε Αντιπύραρχε, η εικόνα που υπάρχει εκεί είναι μια κατάσταση χάους, είναι μια κατάσταση που πλέον έχουν ξεπεράσει όλοι το αρχικό σοκ και προσπαθούν να δουλέψουν για να βρουν τυχόν εγκλωβισμένους και να τους απεγκλωβίσουν? Πώς είναι ακριβώς? Αν θέλετε, μεταφέρετε μας και λίγο το κλίμα δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε. Σε μια πρώτη... Την πρώτη μέρα μετά από ένα τέτοιο χτύπημα, ναι, σε οποιαδήποτε σημείο του κόσμου και να βρισκόμασταν, το περιβάλλον είναι λίγο έως πολύ χαοτικό. Τέλειο. Δηλαδή, ενώ υπάρχει κόσμος που δουλεύει, υπάρχουν σημεία και πράγματα που ακόμα δεν έχουμε ξεκάθαρες πληροφορίες. Mm-hmm. Οι τοπικές αρχές είναι εδώ όμως. Έχω δει σε άλλα σημεία ότι δουλεύουν. Εγώ τουλάχιστον όπου τους χρειάστηκα εδώ συνεργαστήκανε, βοηθάνε, έχουν τα στενοφόρα τους εδώ. Δεν έχω όμως συνολική εικόνα, συνολική εκτίμηση της περιοχής όλης. Οπότε δεν μπορώ να δώσω έτσι μια γενική άποψη, mm-hmm, της καταστροφής.
Κύριε Μπαλάφα, αυτή τη στιγμή τα πράγματα δουλεύουν μεν, είναι ναι. δύσκολα δε. Mm-hmm. Πόσοι άνδρες της ΕΜΑΚ βρίσκεστε? Σημείο, εγώ είμαι επικεφαλής ενός κλιμακίου της πρώτης ΕΜΑΚ, mm-hmm. αποτελούμενο από 26 άτομα και 2 διασωστικούς σκύλους. Επίσης, στην Αλβανία είναι 15 άντρες από την 5η ΕΜΑΚ στα Γιάννενα, ναι. τα οποία παιδιά αυτή τη στιγμή... Κύριε Μπαλάφα, μας ακούτε? Είναι λίγο κακή η επικοινωνία. Είναι προβληματική, γιατί γενικώς έχουμε πρόβλημα με τις επικοινωνίες. Ναι, αυτό. Ναι. Άρα εσείς είστε ο επικεφαλής του κλιμακίου που έφυγε το πρωί από την Ελευσίνα. Άρα συναντήσατε τον Πρωθυπουργό το πρωί, έτσι? Ναι, ναι. Τι σας είπε ο κύριος Μητσοτάκης? Ήταν ακριβώς την ώρα, νομίζω, που ετοιμαζόσασταν να μπείτε στο αεροπλάνο για να ξεκινήσετε για την Αλβανία, σωστά? Σωστά. Μας ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο μας, mm-hmm. καλό κουράγιο, να προσέχουμε φυσικά. Μας είπε ότι είναι σίγουρος ότι θα εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας, την αλληλεγγύη της χώρας μας, καθώς και τις επιχειρήσεις της χώρας μας και των αγώνων. Και μετά στα τη συμπάθειά του στον γείτονα λαό. Μάλιστα. Κύριε Μπαλάφα, καταλαβαίνω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος. Ήδη δίνετε μάχη για να απεγκλωβίσετε δύο ανθρώπους που έχετε εντοπίσει κάτω από συντρίμια. Ως εκ τούτου, να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την σύνδεσή μας. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο στο πολύ πολύ δύσκολο έργο σας. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με την κυρία Γλυκερία Μητροπούλου. Είναι η εκπρόσωπος τύπου, η ακόλουθος τύπου της πρεσβείας μας στην γειτονική χώρα. Κυρία Μητροπούλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, υποθέτω, εντάξει, μοιάζει αυτονόητο, αλλά φαντάζομαι το κλίμα υπάρχει. Ο απόϊχος του πανικού, ο απόϊχος του σεισμού σε όλη την Αλβανία, έτσι? Ναι, σαφώς. Υπάρχει μεγάλη επιφυλακτικότητα και φόβος. Οι περισσότεροι θα διενυκτερεύσουν μάλλον έξω, είτε σε αυτοκίνητα, είτε σε άλλα σπίτια, φιλικά, σε άλλες περιοχές. Mm-hmm. Γενικά υπάρχουν και πολλά πολύ όροφα σπίτια στα Τύρανα. Mm-hmm. Αποφεύγει ο κόσμος. Όλοι σκέφτονται πώς θα περάσει αυτό το βράδυ. Και η σκέψη βέβαια ιδιαίτερα είναι σε εκείνους που αναζητούν ανθρώπους που έχουν δει τις περιουσίες τους να χάνονται και κυρίως τους ανθρώπους τους κάτω από τα ερείπια. Mm-hmm. Εδώ πριν από λίγο... ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Δένδιας. Έφυγε πριν περίπου μισή ώρα, ναι. 45 λεπτά. Συναντήθηκε με τον Υπουργό... Με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Ράμα. Τον κύριο Ράμα. Μετέβηκε κατευθείαν με το κλιμάκιο και με τα στελέχη της πρεσβείας στο Τυράχιο, mm-hmm. όπου έχουν γίνει και εκτεταμένες καταστροφές και όπου αναζητώνται και άτομα, ναι. ακόμα. Και στη συνέχεια πήγαν και στο στάδιο του Τυράχιου, όπου εκεί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι στεγάζονται σε αντίσκηνα και έχουν βγει εκεί ένα πρόχειρο κατάλημα και mm-hmm. μια προσωρινή στέγαση. Και μετά από αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών είδε και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Ηλίρ Μέτα, στο Προεδρικό Μέγαρο στα Τύρανα. Μάλιστα. Κυρία Μητροπούλου, εσείς πώς βιώσατε τις πρώτες στιγμές του σεισμού? Ήταν βέβαια πάρα πολύ δύσκολες ώρες, λεπτά, ήταν πολύ δύσκολα λεπτά. Έστω και αυτά τα δευτερόλεπτα, δηλαδή φαίνονται ώρες εκείνη τη στιγμή. Βέβαια. Εγώ προσωπικά παρακαλούσα να σταματήσει αυτό το πράγμα. Παρακαλούσα θερμά να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και φαντάζομαι τώρα 6,4 Ρίχτερ ήταν ισχυρό το κούνημα, ούτως ή άλλως έχουν πει πολλοί ότι ήταν και αξιοσημείωτη η διάρκεια του σεισμού. Ναι, φάνηκε πάρα πολύ ακριβώς λόγω της μεγάλης εντάσεως. Ναι. Ήταν μια ισχυρή δόνηση με βοή, έντονο τράνταγμα, πέθαν πράγματα. Καταλαβαίνετε τώρα, έχουμε ζήσει σεισμούς, γνωρίζουμε στην Ελλάδα πολύ καλά τι συμβαίνουν
σε αυτές τις στιγμές. Θα πω όμως ότι είχε προηγηθεί μια θεσμική δόνηση πριν μισή ώρα από εκείνη που ήταν 6,4. Ναι. Είχε προηγηθεί μια η οποία είχε ξυπνήσει αρκετό κόσμο. Και πιστεύω ότι πολλοί κόσμος ήταν σε μια κατάσταση ετοιμότητος, θα έλεγα. Άρα ήταν τέλος πάντων η τύχη μέσα στην ατυχία, ευτυχώς, έτσι, που υπήρξε αυτή η προσεισμική δόνηση. Ναι, για, μιλάμε για βέβαια τις περιπτώσεις των σπιτιών που δεν κατέρευσαν. Ναι, ναι, καλά, βέβαια, βέβαια. Με τα σεισμοί σοβαροί έχουν υπάρξει από τα ξημερώματα έως τώρα? Όχι, συγγνώμη. Με τα σεισμοί σοβαροί, έτσι που να σας έχουν κάνει να ανησυχήσετε. Σοβαροί, ναι, κοιτάξτε, βέβαια, υπήρξαν το πρωί ένας ισχυρός στις 7 και στη συνέχεια διαρκώς μπορώ να πω ότι υπάρχουν σεισμοί, ας πούμε, δηλαδή πολύ συχνά νιώθουμε και αισθανόμαστε σεισμούς. Ναι. Εσείς, κυρία Μητροπούλου, θα κοιμηθείτε μέσα ή έξω? Κοιτάξτε, σας ρωτάω γιατί λένε από το πρωί ειδικοί ότι το πρόβλημα στην Αλβανία είναι ότι οι αντισεισμικοί κανονισμοί είναι πολύ πολύ πίσω για τα κτίρια σε σχέση με τους δικούς μας, ειδικά εδώ στην Αθήνα μετά το σεισμό του 81, και ότι υπάρχει θέμα, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνετε ή όχι. Κοιτάξτε, αυτό που εμείς συζητούμε τώρα, βέβαια μπαίνουμε σε θέματα λίγο πιο προσωπικά, αλλά αυτό που συζητούμε ως γείτονες στην περιοχή μου είναι ότι τα σπίτια τουλάχιστον στα Τύρανα μετά το 90 τουλάχιστον, ότι κατασκευάζονται με προδιαγραφή για σεισμό τουλάχιστον 8, ας πούμε, Ρίχτερ, παραδείγματος χάρη. Αλλά τώρα αυτές είναι λεπτομέρειες. Ναι, δεν μπορώ να τις επιβεβαιώσω. Είναι συζητήσεις προσωπικές που γίνονται βέβαια με τους γείτονες, αντιλαμβάνεστε. Αλλά θέλω να πω ότι ο κόσμος, τουλάχιστον στα Τύρανα, είναι πεπισμένος ότι οι νέες κατασκευές ότι είναι ανθεκτικές. Κυρία Μητροπούλου, έχετε κάποια εικόνα εάν αγνοούνται ή έχουν τραυματιστεί ομογενείς μας? Όχι. Δεν έχουμε ενημέρωση η οποία να είναι δυσάρεστη. Δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση. Δηλαδή, μέχρι στιγμής όλα, τουλάχιστον για πρόσωπα ελληνικής καταγωγής ή Έλληνες που βρίσκονται στην Αλβανία, όλα φαίνονται να βαίνουν καλώς. Δεν έχουμε ακούσει και έχουμε ενδιαφερθεί, δηλαδή, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε παρόμοια είδηση ή ενημέρωση αντίθετη από αυτή που σας λέω. Ναι, άρα ούτε, προφανώς για να το λέτε αυτό, ούτε έχουν προστρέξει στην πρεσβεία μας, εσάς δηλαδή, κάποιοι συγγενείς, Έλληνες, ομογενείς, για να πούν ότι αγνοείται κάποιος δικός τους. Κάποια που ακούστηκαν, κάτι ίσως που ακούστηκε, όχι με μεγάλη επιφύλαξη τα αντιμετωπίζουμε, διότι δεν είναι επώνυμα. Μία περίπτωση που δεν ήταν επώνυμη. Ήταν ανώνυμη και δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Ναι, κυρία Μητροπούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και την εικόνα που μας δώσατε. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο. Κυρίες και κύριοι, πάμε στα της κακοκαιρίας τώρα. Στο έλεος του Γηριώνη βρέθηκαν και σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα ως τα Δωδεκάνησα. Οι έντονες βροχοπτώσεις μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια, κάτι που στήχησε τη ζωή σε δύο γυναίκες στη Ρόδο και την Κο. Στη Θάσο, μια οικογένεια εγκλωβίστηκε μέσα στο σπίτι της από τα ορμητικά νερά. Για δεύτερο 24ωρο οι κάτοικοι της Θάσου μετρούν τις πληγές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ τα ορμητικά νερά εγκλώβησαν μια οικογένεια στο σπίτι της. Χάρη στην επέμβαση της πυροσβεστικής κατάφεραν να σωθούν. Ερχόταν από πέρα, από το ποτάμι. Ό,τι ήταν μέσα στο ποτάμι ήρθε εδώ. Τα Δωδεκάνησα ζουν εφιαλτικές στιγμές, με τα σχολεία σε όλα τα νησιά να παραμένουν κλειστά. Στη Ρόδο οι καταιγίδες έχουν μετατρέψει τους δρόμους σε χύμαρους. Μέσα σε λιγότερο από 5 ώρες το νησί έχει πνιγεί από τον Γηριώνη. Το λευκό αμάξι παρκαρισμένο στην είσοδο του σπιτιού του ιδιοκτήτη του παρασύρεται από τα ορμητικά νερά.
Μια κατάκητη 75χρονη γυναίκα στην περιοχή της Ιαλισσού βρήκε μοιραίο θάνατο όταν τα νερά γέμισαν το υπόγειο σπίτι της και ξεπέρασαν το ύψος του κρεβατιού όπου βρισκόταν ξαπλωμένη. Από την έντονη βροχόπτωση δίπλωσε στη μέση και η γέφυρα του Μάκαρη, η οποία κατέρευσε μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων. Εικόνες χάους κάνουν το γύρο του διαδικτύου και από την ΚΟ. Μία γυναίκα έχασε την ζωή της από πνιγμό όταν παρασύρθηκε από τα ψηλά κύματα την ώρα που κολυμπούσε στη θάλασσα. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρέθηκαν οι πρόσφυγες που διαμένουν στο κέντρο φιλοξενίας της ΚΟ, οι οποίοι έμειναν κλεισμένοι στις σκηνές τους για να προστατευθούν από τα νερά που μετέφεραν μπάζα. Στην Κάλυμνο οι δρόμοι θυμίζουν περισσότερο ποτάμια, ενώ στη Σίμη οι κάτοικοι πιάνονται από τους μαντρότυχους για να μην τους παρασύρουν τα νερά. Στη Λίμνο τα ορμητικά νερά μπήκαν κυριολεκτικά μέσα στα σπίτια, σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Στα Λασπόνερα έχει βουλιάξει και η Χαλκιδική, με την πυροσβεστική να κάνει συνεχείς επιχειρήσεις για απομάκρυνση ανθρώπων. Στην περιοχή Ολυμπιάδα οι δρόμοι έγιναν ποτάμια λάσπης, πλημμυρίζοντας τα σπίτια, ενώ η Θεομηνία έφαγε τα θεμέλια ενός σπιτιού το οποίο βρίσκεται πλέον σχεδόν στον αέρα. Η καταστροφική κακοκαιρία αναμένεται να υποχωρήσει εντελώς μέχρι αύριο, βάζοντας τέλος σε μια εφιαλτική εβδομάδα για πολλές περιοχές της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην πρώτη πολιτική μας συζήτηση για απόψε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Στο νέο δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά, να είστε καλά. Είστε με μια διασταλτική ερμηνεία που λέτε και στη συνομική, είστε μέσα σε αυτούς που κάνουν το ποδαρικό. Στη δεύτερη μέρα είμαστε μόλις. Ναι, νομίζω ότι ο κόσμος θέλει την ενημέρωση και επειδή είστε πολύ δυσδυτικοί και σε όλα τα ζητήματα έτσι πολύ δυναμική, νομίζω ότι θα πάει και πολύ καλά και το δελτίο. Μακάρι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κύριε Καραγκούνη, να ξεκινήσουμε λίγο μετά τη συνταγματική αναθεώρηση. Από χθες περισσεύουν οι αναλύσεις ότι ήταν λειψή, ότι ήταν κολοβή, ότι ήταν άλλη μια χαμένη ευκαιρία. Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό? Εγώ θεωρώ ότι πραγματικά ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ήταν και άτολμη και περιορισμένη λόγω της προηγούμενης βέβαια Βουλής, που ήταν η πρωτοίνουσα Βουλή, σε μια σειρά ζητημάτων, όπως και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια το έχουμε πει, όπως το άρθρο 24, αυτή η ισόρροπη ανάπτυξη που θα μπορούσε να υπάρξει και η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η σωστή χρήση χρήσεων γης. Δεν υπήρξαν καμία αλλαγή στα ζητήματα της δικαιοσύνης, mm-hmm. σε πάρα πολλούς τομείς. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν μια, θα έλεγα, όπως είπα και πριν, περιορισμένης έκτασης σταματική αναθεώρησης και άτολμη. Και δυστυχώς, σε αυτό είμαι απόλυτα σίγουρος, έχουμε χάσει ακόμα 10 χρόνια, ενώ θα μπορούσε η χώρα να κάνει πάρα πολλά πράγματα, ναι. να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της, ειδικά στον χώρο της παιδείας, αλλά και στο άρθρο 24, όπως είπα πριν, για τις χρήσεις γης, που άλλες χώρες, όπως η Κύπρος, τα έχουν εκμεταλλευτεί στο έπακρο. Ναι. Νομίζω ότι εκεί έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω, έχουμε τεράστια ευθύνη, χάθηκε επί Γιώργου Παπανδρέου μια δυνατότητα τότε να κάνουμε αλλαγές. Προς έτσι λίγο πιο αναπτυξιακή κατεύθυνση και για τη χώρα. Νομίζω χάθηκε τότε η σταματική αναθεώρηση, δυστυχώς χάνεται και τώρα. Και αυτό πραγματικά είναι η ευθύνη, φέρει την ευθύνη η προηγούμενη κυβέρνηση, σχεδόν σαφές. Το θέμα είναι για τη δική σας πολιτική ιεράρχηση. Αυτή τη στιγμή μιλάτε για το άρθρο 16, τα ιδιωτικά ή μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια κτλ. Διατυπώνετε την κριτική σας προς την προηγούμενη κυβέρνηση. Όμως, σε σχέση με τα δικά σας όχι, τα όχι της συμπολίτευσης, της σημερινής, εκεί αυτά δεν διαμορφώνουν και αυτά ένα περιβάλλον ελλείψεων στη συνταγματική αναθεώρηση. Σημειώνω, ας πούμε, ότι δεν πέρασαν το να απαγορεύονται οι διακρίσεις λόγω φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Υπάρχει και σχετική καταδικαστική ανακοίνωση από τη Διεθνή Αμνηστία επ' αυτού. Δεν πέρασε η υποχρέωση του κράτους να αποτυπωθεί στο Σύνταγμα για καθολική πρόσβαση σε δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν πέρασε η ίση αμοιβή για ίση εργασία. Όλα αυτά. Κοιτάξτε, όλα αυτά ούτως ή άλλως τα προβλέπει το Σύνταγμα και υπάρχουν και αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Δεν παρεκκλίνουμε από αυτά. Και νομίζω ότι και η υγεία παρέχεται, νομίζω, σε πολύ ψηλότερο βαθμό στη χώρα, παρόλες τις μεγάλες ελλείψεις, και μπορούμε να κάνουμε και πολύ μεγάλη κουβέντα.
Όπως βεβαίως σύμφωνα με τις δημοσιονομικές ανάγκες, η λογική της κάθε κυβέρνηση, ειδικά μετά το μνημόνιο, γιατί μέσα στο μνημόνιο αντιμετωπίσαμε αυτά τα προβλήματα που είχαμε, νομίζω ότι είναι προς την κατεύθυνση να ενισχύσουμε τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Και γενικά, όσο ανεβαίνει το ΑΕΠ της χώρας, όσο υπάρχει ανάπτυξη, τόσο θα αποδίδεται πίσω και στους πολίτες το μέρισμα της επιτυχίας, ενώ το δημοσιονομικό μέρισμα της επιτυχίας, εν ευρεία εννοία. Οπότε νομίζω ότι τα σημαντικά θέματα τα οποία έπρεπε να χειριστούμε είναι τα αναπτυξιακά, αυτά που μπορούν να δώσουν άλλη πνοή στη χώρα, γι' αυτό αναφέρθηκα στο άρθρο 16, γι' αυτό αναφέρθηκα στο άρθρο 24. Ναι. Και δυστυχώς αυτές τις πολύ μεγάλες δυνατότητες που έχει η ελληνική οικονομία και θα μπορούσε να αναπτύξει ακόμα περισσότερα, ειδικά στον χώρο της παιδείας, δεν το αξιοποιήσαμε. Γι' αυτό λέω ότι μείναμε πίσω, διότι καλό είναι να, και πρέπει βεβαίως να δίνουμε χρήματα και σε αδύναμες κοινωνικές τάξεις, αλλά και ευρύτερα, αλλά αρκεί να υπάρχει και χρήματα, υπάρχουν χρήματα στο κουμπαρά. Γιατί αν δεν υπάρχουν χρήματα στο ταμείο, τι να δώσεις πίσω ως μέρισμα, ως αυτό το μέρισμα επιτυχίας που είπα, τουλάχιστον στα δημοσιονομικά. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι εκεί ήταν το κέριο το οποίο έπρεπε να ασχοληθεί η Βουλή με τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν το κάναμε, χάσαμε ακόμα μια ευκαιρία. Και νομίζω ότι αυτό το χρωστούσαμε πρώτα απ' όλα στα νέα τα παιδιά που φεύγουν κατά εκατοντάδες χιλιάδες στο εξωτερικό. Τι να κάνουμε, νομίζω ότι αυτό ήταν μια αστοχία, πολύ μεγάλη αστοχία και του πολιτικού συστήματος, αλλά οφείλω να πω ότι φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη η προηγούμενη πρωτεύουσα Βουλή, που την πλειοψηφία βεβαίως είχε η προηγούμενη κυβέρνηση. Πάντως, εγώ θα ήθελα να επιμείνω, γιατί όπως λέτε και εσείς οι νομικοί, μπορεί να γίνει, αν είναι λάθος, διορθώστε με, αυτό που λέμε αντίστροφη νομική ερμηνεία. Δηλαδή, μπορεί στο μέλλον τα δικαστήρια να πούν ότι αφού δεν πέρασε στη συνταγματική αναθεώρηση η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού κλπ. Ούτως ή άλλως αυτό προβλέπεται από το Σύνταγμα για με την αρχή της ισότητας. Έχουν υπάρξει πληθώρα αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεσμευόμαστε και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως είναι μια κατάκτηση. Είμαστε μια ευνομούμενη πολιτεία, είμαστε απολιτισμένο κράτος. Έχουμε τα δικαστήρια τα οποία έχουν βγάλει θαραλές αποφάσεις, σωστές αποφάσεις, και ακολουθούν και την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ξεκάθαρα. Δεσμεύονται άλλωστε. Δεσμεύονται τα ελληνικά δικαστήρια. Οπότε νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα και ούτε υπάρχει θέμα, και ούτε νομίζω ότι υπάρχει και ζήτημα ανισότητα στη χώρα ή υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Νομίζω ότι το δικαϊκό μας σύστημα είναι πολύ εξελιγμένο, συμβατό με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οπότε νομίζω ότι δεν ξέρω γιατί υπάρχουν τέτοιες ανησυχίες. Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν. Πάντως, επειδή επιρρύπτεται στην προηγούμενη κυβέρνηση την ευθύνη για τα κακά της αναθεώρησης, απ' την άλλη πλευρά, αν δεν είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση η διαδικασία αναθεώρησης, αυτή τη στιγμή η χώρα θα ήταν πάλι δέσμια, όπως ήταν για τα τελευταία πολλά χρόνια, του να μπορεί ο καθένας να εργαλειοποιεί την προεδρική εκλογή για να διαλύει τη Βουλή, να οδηγεί σε διάλυση τη Βουλή, μάλλον. Και επίσης θα υπήρχαν οι παραγραφές για υπουργικά αδικήματα, κάτι το οποίο από σήμερα και στο εξής σταματάει. Δυστυχώς όχι με αναδρομική ισχύ, έτσι, για να σας συγκλίσω και λίγο. Έπρεπε να αφήσουμε την προηγούμενη κυβέρνηση, μάλλον έπρεπε να αφήσει τη δυνατότητα στην επόμενη, αυτή που θα εξέλεγε ο λαός, να έχει και τη δυνατότητα να αποφασίσει για το σύνολο των ΑΕΠ. Δηλαδή να μπουν όλα στην αναθεώρηση, να είναι όλα αναθεωρητέα, δεν το έκανε και εμείς το προτείναμε. Να τα βάλουμε όλα αναθεωρητέα και η επόμενη Βουλή να αποφάσισε προς τα ποια κατεύθυνση θα ήθελε να θεωρηθούν. Ούτως ή άλλως ο κόσμος αποφασίζει. Ναι, αλλά ο κόσμος αποφασίζει. Τι πιο δημοκρατικό από αυτό που είπαμε στην προηγούμενη Βουλή? Να τα βάλουμε όλα τα άρθρα σε αναθεώρηση. Και όποια κυβέρνηση εκλεγεί που θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός, γιατί μπαίνει το δίλημα της σημαντικής αναθεώρησης. Στις προηγούμενες εκλογές μπήκε και το δίλημα της σημαντικής αναθεώρησης. Και εκεί να αποφασίσει η κυβέρνηση επόμενη προς τα ποια κατεύθυνση θα ήθελε να γίνει η σημαντική αναθεώρηση. Δεν το έκανε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ είπα, τουλάχιστον για τις διατάξεις της δικαιοσύνης, δεν έφερε ούτε μία διάταξη. Δεν βρήκε ούτε μία διάταξη ότι έπρεπε να αναθεωρηθεί. Αφήνω τα πιο, για μένα τουλάχιστον, τα πιο σημαντικά άρθρα, τα οποία βεβαίως τα άφησε στην άκρη. Ναι. Ήταν μεγάλο λοιπόν το λάθος. Και θα ήταν πολύ δημοκρατικό να πει ότι βάζω όλα τα άρθρα υπό αναθεώρηση και ας αποφασίσει ο λαός, γιατί ο λαός θα αποφάσιζε με την προηγούμενη εκλογή, προς τα που θα ήθελε να πάει σταματική αναθεώρηση, ποια άρθρα θα ήθελε να θεωρηθούν και σε ποια κατεύθυνση. Δεν έγινε, δυστυχώς. Οπότε, για να απαντήσω λοιπόν και σε αυτό, για την προεδρική εκλογή, εμείς αποσυνδέσαμε
τις βουλευτικές εκλογές από την προεδρική εκλογή και σωστά έγινε. Ναι. Και πώς θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, γιατί άκουσα την, έτσι, την κρίση και την κριτική για τις τρεις ψηφοφορίες, μάλλον για τις πέντε ψηφοφορίες που μπορεί να πάει. Αλλά πώς θα γίνει, λέμε, να αποδεσμευθεί η βουλευτική εκλογή από την προεδρική εκλογή, από την εκλογή για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πώς θα αποσυνδεθεί, αν δεν φτάσουμε στο πρακτικό αποτέλεσμα. Ναι. Γιατί εγώ δεν άκουσα πρακτική λύση το πώς θα γίνει αυτή η αποσύνδεση. Και όσον αφορά την αποσβεστική προθεσμία για στο άρθρο 86, παράγραφος 3, πλέον. Στην παραγραφή, δηλαδή, ακριβώς, στον νόμο παραγραφή, δεν υπάρχει καμία παραγραφή. Δεν υπάρχει καμία αποσβεστική προθεσμία πέρα από τη συνήθη παραγραφή που ισχύει για όλους. Mm-hmm. Οπότε από εδώ και πέρα, οποιοδήποτε υπουργός ή υπουργός διαπράξει κάποιο αδίκημα, πλημέλη με κακούργημα, δεν μπαίνει σε καμία παραγραφή. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Τώρα, επειδή είπατε για το διακύβευμα των εκλογών και πήγαμε πίσω στις εκλογές, θυμήθηκα το Μητρό Στελεχών. Ναι. Θυμήθηκα τις διαβεβαιώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη περί αξιοκρατίας, ότι θα περνάνε όλοι όσοι είναι να στελεχώσουν θέσεις ευθύνης στο δημόσιο τομέα από μια συγκεκριμένη αξιολογική κρυσάρα. Και τελικά είδαμε αυτές τις μέρες από αυτούς τους 111 στη διοίκηση των νοσοκομείων αποτυχώντες πολιτευτές, προέδρους ΝΟΔΕ. Εντάξει, όχι όλοι. Από στράτους. Όχι όλοι. Έναν σημαίνει, κύριο σημαίνει, 81 ετών που παραιτήθηκε. Δεν σημαίνει ότι ο απόστρατος δεν πρέπει να έχει μια θέση ευθύνης. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρει πολύ επιτελικές θέσεις και γνωρίζουν από διοίκηση. Πράγμα το οποίο είναι διοίκηση στρατιωτικών μονάδων, ωστόσο. Δηλαδή, φαντάζομαι είναι άλλο πράγμα η διοίκηση μονάδων υγείας. Η διοίκηση όμως έχει να κάνει, και δεν ξέρω καταρχήν το background. Δεν έχω, mm-hmm. Οφείλω να σας πω, δεν έχω διαβάσει τα βιογραφικά, αν έχουν κάποια εξειδίκευση στον τομέα της υγείας, αλλά σίγουρα έχουν σχέση με τη διοίκηση μονάδων που είναι και τα οικονομικά μέσα, που είναι πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω όμως και τα βιογραφικά. Τα 111, όπως είπατε, υπάρχουν εξαιρετικά βιογραφικά που έχουν σχέση με το χώρο. Και άλλωστε, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, όλοι αυτοί θα περνάνε από μια κρίση. Ναι. Από μια τρίμηνη κρίση που θα βλέπουμε τα αποτελέσματα, τα οποία θα φέρουν. Και αν δεν τα φέρουν, χωρίς αποζημίωση, θα φεύγουν, θα απολύονται και θα έρχεται κάποιος άλλος στη θέση τους. Προφανώς, εμείς το είπαμε και η Νέα Δημοκρατία, όπως ξέρετε, έβγαλε και την ανακοίνωση. Προφανώς και γίνονται αστοχίες και έγιναν αστοχίες, τις οποίες τις παραδεχόμαστε. Και τις αλλάζουμε. Και βέβαια δεν θέλω να κάνω καμία παρελθοντολογία, τι γίνονται στο παρελθόν. Φτάνει δηλαδή η παρέτηση. Δεν θα μπω στην παρελθοντολογία που mm-hmm. είδαμε κάποια φαινόμενα στην προηγούμενη διακυβέρνηση. Για το παρόν, ήταν... όχι για το παρελθόν. Μην μπείτε στην παρελθοντολογία μας. Η παρέτηση του 81χρονου φτάνει. Σας ρωτώ, γιατί ας πούμε, πρόεδρε ΝΟΔΕ... Όταν κάποιος γίνεται πρόεδρος ΝΟΔΕ, γίνεται διοικητής νοσοκομείου, πόσο πιο παλαιοκομματικό έχουμε, δηλαδή. Έχουμε βάλει κριτήρια, έβαλε η Νέα Δημοκρατία, έβαλε η κυβέρνηση, συγγνώμη, ο κ. Μητσοτάκης, έβαλε κάποια κριτήρια. Ναι. Τρίμηνης απόδοσης. Αν δεν πιάνουν τους στόχους, θα προχωρούν σε απολύσεις. Και θα μείνω και στο γεγονός ότι η ίδια η Νέα Δημοκρατία παραδέχεται ότι έχει γίνει αστοχία σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω, γιατί κάνει κριτική και ο ΣΥΡΙΖΑ έντονη κριτική. Ναι. Δεν μπορώ να ξεχάσω ούτε, όπως υπόθηκε, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν υπάλληλος ιδιοκτήτης του Βουλκανιζατέρ ή κάποιες άλλες περιπτώσεις τεσσάρων οι οποίοι δεν είχαν καν πτυχία. Λοιπόν, τουλάχιστον να μην δεχόμαστε κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ακούω την καλόπιστη κριτική και την ακούει η Νέα Δημοκρατία και εμείς αναλαμβάνουμε και τις ευθύνες στη λογική ότι μπορεί να υπήρξε κάποια αστοχία. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι τα κριτήρια που έχουμε βάλει είναι πολύ σημαντικά και δείχνουν ότι τουλάχιστον υπάρχει μια διάθεση αξιολόγησης των πάντων. Σε όποια θέση ευθύνης. Άρα αυτά τα κριτήρια και αυτή η τρίμηνη προθεσμία για να κριθεί η απόδοσή τους. Βέβαια. Τριμηνιαία λοιπόν. Σωστά. Φτάνει ή θολώνει ένα πολιτικό μήνυμα περί αξιοκρατίας, η αριστεία, είχε γίνει κάτι σαν προεκλογικό διακύβευμα προεκλογικά. Και την υπηρετεί. Αν βάζεις τρεις μήνες αξιολόγηση, κάθε τρίμηνο αξιολόγηση, νομίζω αυτό υπηρετεί. Τι αν κύριε δεν κάνεις τη δουλειά, θα πας σπίτι σου. Και αυτό να αξιολογείται αντικειμενικά και σε όλη την έκταση. Νομίζω ότι είναι προς θετική κατεύθυνση. Γιατί πριν δεν νομίζω ότι υπήρχε και κάποια αξιολόγηση. Δεν θυμάμαι κάποιον διοικητή νοσοκομείου να έδινε λόγο το πώς πάνε τα οικονομικά του ή η διαχείριση, το management, ας πούμε, του νοσοκομείου. Δεν θυμάμαι να υπάρχει κάποια, έτσι, κάποια αξιολόγηση. Το ότι υπάρχει λοιπόν αυτή η τρίμηνη αξιολόγηση με τα αποτελέσματα που πρέπει να φέρουν και αν δεν τα φέρουν θα έχουν τις συνέπειες, δηλαδή τις απόλυσες, γιατί αυτό λέει η κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι στην πολύ θετική.
θετική κατεύθυνση. Mm-hmm. Κύριε Καραγκούνη, σήμερα πριν πάει στα Τύρανα εκτάκτως ο κύριος Δένδιας, ήταν στη Βόρεια Μακεδονία και εκεί ακούσαμε και στην κάμερα, όπως λέμε, τον Υπουργό Εξωτερικών να μιλάει για Βόρεια Μακεδονία και να λέει ότι η Ελλάδα είναι υπέρ της ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί μιλούν για ολοκλήρωση της κυβίστησης ως προς τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εγώ δεν θα σας ρωτήσω τι έγινε η ακύρωση, το όχι στη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί θα μου πείτε το γνωστό ότι οι διεθνείς συμφωνίες δεσμεύουν τη χώρα. Όμως, ακόμη και μετά την κύρωση της Συμφωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε περίπου απειλητικά ότι δεν απεμπολεί το δικαίωμα στο βέτο. Τώρα διαβεβαιώνει προκαταβολικά ότι η Ελλάδα είναι ένας ισχυρός σύμμαχος της Βόρειας Μακεδονίας για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού πήγε και το βέτο? Μα όχι, υπάρχουν και κεφάλαια ένταξης. Ξέρετε, ναι, είναι πάρα πολλά, 32 αν θυμάμαι, κανένα κεφάλαια ένταξης. Και προφανώς πάντα στην διεθνή σκακέρα και στην πολιτική μπορεί να γίνονται διαπραγματεύσεις στην πορεία αυτή. Γιατί πάντα ξέρετε ότι η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει και το ανάλογο βέτο στις όποιες συνταξιακές. Στην ενταξιακή πορεία της οποιαδήποτε χώρας. Οπότε πάντα γίνονται και διαπραγματεύσεις, όπως ξέρετε. Ναι. Δεν μιλάει κανείς για αλλαγή της συμφωνίας ή για βελτίωση της συμφωνίας. Δεν θέλω να γυρίσω πίσω στο παρελθόν. Γιατί εμείς είχαμε προειδοποιήσει ότι η συνθήκη η οποία θα υπογραφεί θα μας δεσμεύει. Mm-hmm. Και θα μας δεσμεύει κατά απόλυτο τρόπο. Ναι. Βεβαίως υπάρχουν δυνατότητες θεραπείας αυτής της διεθνής συνθήκης. Θεραπείας διαπραγμάτευσης, θα έλεγα, πολιτικής διαπραγμάτευσης εκεί που μπορεί η χώρα να διαπραγματευτεί. Ναι. Αλλά σίγουρα τα έννομα αποτελέσματα το είχαμε πει πριν και είχαμε προειδοποιήσει όλους τους βουλευτές, ναι, και τον ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ το τι θα ψηφίσουν και θα αναλάβουν προσωπική ευθύνη από εδώ και πέρα, mm-hmm, για το τι θα επεκολουθήσει. Ναι. Κάναμε και πρόταση της πιστείας, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να αποτρέψουμε αυτή την συμφωνία. Αλλά δεν κατέστη δυνατό. Αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα, το ότι υπάρχει αυτή η ενταξιακή πορεία, εκεί μπορούμε να έχουμε δυνατότητα στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης να δούμε τι μπορούμε να θεραπεύσουμε ή πώς μπορούμε να δούμε αυτή την συμφωνία. Αλλά σίγουρα το μείζον κακό έχει γίνει ήδη. Και άρα παραμένει στο τραπέζι η βελτίωση. Γιατί εγώ άκουσα τον Υπουργό Εξωτερικών να λέει πλήρη εφαρμογή. Προφανώς, όχι να λέει αλλαγή, αναθεώρηση, επαναδιαπραγμάτευση. Προφανώς θα υπάρχει εφαρμογή, ναι, αλλά σας λέω και πάλι, στα πλαίσια μιας διαπραγμάτευσης, mm-hmm, πράγματα μπορούν να γίνουν. Μάλιστα. Πάμε τώρα και στο προσφυγικό. Καταρχάς, ήθελα να σας ρωτήσω πώς σας φαίνεται και ως πολιτικός συμβολισμός. Θέλετε να το πούμε ξερονήσια, να το πούμε ξερονήσια. Δεν θέλετε να το πούμε ξερονήσια, να το πούμε ερημονήσια. Η βραχονησίδα Λέβιθα είναι μέσα στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Δεν ήταν ο κύριος Μπογδάνος, ήταν ο κύριος Στεφανής που παρουσίασε την κάτωψη του κέντρου κράτησης. Νομίζω ότι έχει ξεκαθαριστεί αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Ούτε ξερονησίων, ούτε ερημονησίων, ούτε οποιονδήποτε νησίων. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Ξεκάθαρο. Αυτό το έχει πει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω γιατί συνέπεσε η συγκεκριμένη βραχονησίδα θα μπει στο χάρτη σε αυτό που παρουσίασε ο κ. Στεφανής. Μπήκε και ένα κέντρο πάνω στο χάρτη, όμως δεν μπήκε μόνο η βραχονησίδα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε τέτοια πρόθεση ποτέ. Mm-hmm. Άλλωστε η κυβέρνηση το διέψευσε και ούτε τέθη ποτέ τέτοιο ζήτημα. Και ούτε είναι στη δική μας πολιτική ξεκάθαρα, ούτε ρημονήσα να φτιάξουμε, να μετατρέψουμε σε στρατόπεδα, ούτε οποιαδήποτε άλλη βραχονησίδα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι ξεκάθαρη θέση. Εμείς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο αυτό θέμα. Όχι μόνο διαχειριστικά, αλλά και στην ρίζα του από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Ναι. Δεν είχε γίνει μέχρι τώρα διαχωρισμός μεταναστών και προσφύγων. Αυτός ο διαχωρισμός θα γίνει πια. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες φάσεις του σχεδίου, τις οποίες θα προχωρήσουμε. Τις έχουμε ήδη εξαγγείλει. Φύλαξη των συνόρων είναι το πρώτο ζήτημα, μάλιστα με τη συγκρότηση ενός ενιαίου φορέα επιτήρησης των συνόρων. Κάνουμε και συγκεκριμένες προσλήψεις. Mm-hmm. 400 στα σύνορα, στα βόρεια σύνορα και στα νησιά, 800 άνθρωποι. 800 είναι συνοριοφύλακες, λιμενικοί κλπ. Σωστά. Ναι. Δεύτερος πολύ σημαντικός πυλώνας είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής ασύλου, mm-hmm, το οποίο είναι ουσιαστικό και αυτοί οι οποίοι δικαιούνται άσυλο και το καθεστώς του πρόσφυγα πρέπει άμεσα να τους απονέμεται και αυτοί οι οποίοι βεβαίως δεν δικαιούνται άμεσα να επιστρέφουν πίσω στις χώρες τους. Και νομίζω και η λειτουργία των κλειστών κέντρων, ναι, όπου είναι αναγκαστικός υποδοχή και επεξεργασία, mm-hmm, των στοιχείων αυτών, είναι μια αναγκαστική δίωδος η οποία πρέπει να γίνει. Πρέπει συνολικά να δώσουμε ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και κυρίως στους παράνομους διακινητές, ναι, ότι στην χώρα δεν θα μπαίνει οποιοδήποτε, mm-hmm, όποτε θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Θα εξετάζεται γρήγορα η αίτησή του και αν μεν πρέπει να παραμείνει στη χώρα
Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε σε δεύτερη φάση με το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, γιατί δεν μπορούμε να παίρνουμε μόνο εμείς όλο το βάρος. Ναι. Αυτό πρέπει να το δούμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν όμως δεν δικαιούται άσυλο, θα πρέπει άμεσα να επιστρέφει πίσω στη χώρα προέλευσης. Κύριε Καραγκούνη, επειδή μετέχετε και στην προανακριτική, θέλω να σας ρωτήσω. Καταρχάς, είχαμε την επιστολή από τον Αμερικανό δικηγόρο των προστατευόμενων μαρτύρων εκεί, τον κύριο Στίβεν Κον, ο οποίος προειδοποιεί τον Άριο Πάγο και τις αρχές να σταματήσουν τον εκφοβισμό των μαρτύρων. Αυτό πόσο σας ανισχύει? Μήπως κάποιοι λεονταρισμοί ή ακόμη και κάποιες αιχμές κατά του FBI προκάλεσαν αυτήν την αντίδραση? Θυμάμαι τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι πέφτει από τα σύννεφα με το FBI με αυτήν την ιστορία. Αυτή δεν την διάβασε την επιστολή. Απλά αυτό έχει να κάνει όμως με τον συνήγορο των προστατευόμενων μαρτύρων. Ναι. Δεν έχει να κάνει ούτε με το Αμερικανικό κράτος, ούτε με το FBI, ούτε με οποιαδήποτε άλλη αρχή. Έχει να κάνει με ένα συνήγορο. Από το FBI είναι προστατευόμενοι. Ναι, αυτός έχει να κάνει όμως, είναι ο συνήγορος αυτών των μαρτύρων. Έτσι. Δεν θέλω να πω καταρχήν στην ουσία, έτσι θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικό σε αυτά που λέω, γιατί είμαι μέλος της προανακριτικής επιτροπής. Μόνο το γεγονός θα μπορώ να σας εξολογήσω, τίποτε άλλο. Ναι, ναι. Έτσι, το καταλαβαίνω και το σέβομαι. Δεν θέλω ούτε να μπαίνω ούτε σε καμία περίπτωση να πει κανένας ότι έκανα οποιαδήποτε κρίση. Αυτό που λέω είναι ότι είναι ένα συνήγορος των προστατευόμενων μαρτύρων. Δεν είναι το κράτος, δεν είναι. Δεν εκπροσωπεί το FBI ο συγκεκριμένος δικηγόρος. Αυτό θέλω να πω. Αυτό να μείνω μέχρι εκεί χωρίς να κάνω άλλη έτσι. Να μην σας ρωτήσω δηλαδή για την κατάθεση της γραμματέας του κυρίου Φρουζή που είπε ότι πήγαινε στο Μαξίμου και έβλεπε τον κύριο Πτωχό για να προωθήσει θέματα της Νοβάρτης. Αυτά καλό είναι να μην. Όχι, πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν θέλω όμως να τοποθετηθώ, γιατί αν τοποθετηθώ, τότε θα μπούμε πραγματικά στην ουσία της υπόθεσης. Ναι. Πάντως είχε πολύ ενδιαφέρον η κατάθεση της συγκεκριμένης μάρτυρος. Αύριο θα έρθει και ο επόμενος, ο οποίος έχουμε καλέσει. Λένε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτό που σίγουρα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είχε δώσει μια συγκεκριμένη κατάθεση. Δεν έχει αλλάξει κάτι με την κατάθεση. Μπορώ να το πω αυτό, γιατί δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Οπότε νομίζω ότι. Ακούμε και θα συνεχίσουμε να ακούμε αυτά τα ενδιαφέροντα όσα τέλος πάντων καταθέτουν οι μάρτυρες και θα αξιολογήσουμε στο μέλλον το τι θα γίνει με την υπόθεση αυτή. Μάλιστα. Κύριε Καραγκούνη, σας ευχαριστώ για την συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε στα της Κινέτας τώρα. Η μάχη με τις λάσπες εκεί συνεχίζεται για δεύτερη μέρα μετά τη θεομηνία που έπληξε την περιοχή. Οι κάτοικοι είναι σε απόγνωση, εκφράζοντας την αγωνία τους στην κάμερα του Κόντρα για το τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις και την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν τα σπίτια τους. Με μανία χτύπησε ο Γυριώνης στη Γινέτα, εκεί που κινδύνεψαν άνθρωποι, δρόμοι ισοπεδώθηκαν, ρέματα φούσκωσαν και σπίτια πλημμύρισαν. Τεράστιες είναι οι καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία στην Γινέτα. Δεν είναι μόνο το οδικό δίκτυο το οποίο ουσιαστικά το έχει σκάψει, αλλά το ίδια τα σπίτια είναι κυριολεκτικά στον αέρα. Εδώ βλέπουμε ότι το σπίτι έχει εκθεμελιωθεί ουσιαστικά και παραμένει στον αέρα. Βλέπουμε τις αποκαλυπτικές εικόνες τις οποίες αντίκρισαν οι διοκτήτες του σπιτιού σήμερα το πρωί. Είναι πρωτόγνωρες, πρωτοφανείς αυτές οι εικόνες, οι οποίες υπάρχουν μετά τη σφοδρή κακοκαιρία. Το σπίτι είναι κυριολεκτικά στον αέρα. Εδώ βλέπουμε τα αφθαρτά υλικά τα οποία έχουν έρθει στον προαύλιο χώρο της οικίας. Τα δέντρα έχουν εγκριζωθεί. Βοηθήστε μας, πνιγόμαστε! Βοηθήστε μας! Οι μνήμες από τη νύχτα τρόμου είναι νοπές για τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι μετρούν ακόμα τις πληγές τους μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση και περιμένουν από την πολιτεία να μην τους εγκαταλείψει, να τους στηρίξει οικονομικά και να μην μείνουν στο έλεος του Θεού. Βγήκαμε έξω να δούμε και είδαμε ότι ερχόταν νερά και έμπαιναν μέσα στο σπίτι μας. Βγήκαμε από το σπίτι, ανεβήκαμε πάνω στη βεράντα και αρχίσαμε να φωνάζουμε. Δεν μας ακούει κανείς εδώ, δεν είναι κανείς δίπλα. Τα πράγματά μας όλα καταστραφήκαν. Εμείς είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, δεν μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε. Εμείς καλή καταστροφή, τι θα γίνουμε δεν ξέρω. Τι να σας πω. Είμαστε σε απόγνωση. Θέλουμε κάποια βοήθεια, δεν γίνεται διαφορετικά. Βεβαίως και κινδύνευσε η ζωή μας. Πώς δεν κινδύνευσε η ζωή μας? Αφού κοντέψαμε να πληγούμε εδώ πέρα. Το βουνό άρχισε και κατεβάζει ολόκληρους βράχους κάτω. Δεν έμεινε τίποτα μάντρα, μα δείτε μέσα δεν έχει μείνει μάντρα καθόλου, που έχουν πάθει πάρα πολλά σπίτια αυτή τη ζημιά. Πάρα πολύ νερό.
Να φανταστείτε ότι εδώ στον δρόμο είχε 2,5 μέτρα νερό. Μέσα στο σπίτι μπαζώθηκε και κόντεψε να πλημμυρίσει, γιατί έφτασε στη βεράντα πάνω. Υπάρχει ένα θέμα που είναι το ρέμα εδώ πάνω. Έχουμε ζητήσει πάμπολες φορές να ενωθεί, γιατί υπάρχει άλλο ρέμα δίπλα ακριβώς. Είναι 100 μέτρα για να ενωθεί. Και μας λένε μελέτες έτσι αλλιώς. Ρε παιδιά, ανοίξτε το ένα μικρό κομμάτι να φεύγει το νερό. Και μετά κάντε μελέτες, κάντε ό,τι θέλετε. Θα πνιγούμε. Δείτε που έχουν φτάσει τα φθαρτά υλικά και τα μπάζα τα οποία ήρθαν από το βουνό κυριολεκτικά. Αυτή είναι η ταράτσα ενός σπιτιού και εδώ το παράθυρο. Οι άνθρωποι ήταν εγκλωβισμένοι και από θαύμα δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα. Περισσότερες από 24 ώρες μετά την κακοκαιρία, οι κάτοικοι συνεχίζουν να αντικρίζουν λάσπες και καταστροφή, η οποία αποτυπώνεται στα πανοραμικά πλάνα της περιοχής από ντρόουν. Βρισκόμαστε στο γήπεδο της Κινέτας. Μπορούμε να αντιληφθούμε πως έχει μπαζωθεί από τα φθαρτά υλικά, γιατί αυτή τη στιγμή εδώ αυτό είναι το τέρμα. Είναι στα 2 μέτρα τα μπάζα τα οποία έχουν καλύψει κυριολεκτικά όλο το γήπεδο. Στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, τη γέφυρα που συνδέει την Κινέτα με τους Αγίους Θεοδόρους, οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές. Τα κορμοδέματα, κόρμη των δέντρων από τα γεράνια όρη που κάηκαν από την καταστροφική πυρκαγιά του 2018, αλλά και μπάζα, έχουν φράξει το ρέμα του Πίκα, με αποτέλεσμα να υπερχυλήσει και τόνοι νερού και λάσπης να πλημμυρίσουν τα σπίτια, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές. Η χύμαρη ήταν τόσο ορμητική που κατάπιαν κυριολεκτικά τη γέφυρα. Κορμοδέματα, φθαρτές, ύλες, μπάζα αλλά και κλαδιά δέντρων κατέβασαν οι ορμητικοί χύμαροι από τα γεράνια όρη με αποτέλεσμα να φράξει το ρέμα του Πίκα και να καταστραφεί η γέφυρα. Σε εξέλιξη είναι η καταγραφή των ζημιών από συνεργεία και κλιμάκια της Περιφέρειας και του Υπουργείου Υποδομών. Περισσότερες από 300 κατοικίες εκτιμάται ότι έχουν υποστεί τεράστιες φθορές. Ήδη οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχουν πραγματοποιήσει περίπου 100 αυτοψίες. Όπως βλέπετε εσείς, εδώ κοιτάξτε, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν έχει μείνει τίποτα, παιδιά. Τίποτα, όπως θα είδε, πρέπει να μπει μέσα φουρδωτής να τα μαζέψει και να τα πετάξουμε όλα να. Για δεύτερη φορά. Την πατήσαμε μετά την πυρκαγιά κάγκετο από πάνω το σπίτι μου. Σε ένα μήνα μέσα πλημμύρισαμε πάλι με την άλλη φουρτούνα που είχε κάνει. Ο Δήμος και η Περιφέρεια δεν κάνανε τίποτα. Αφήσαν όπως είναι τα ρέματα, τα αφήσαν όπως είναι. Μας έπιασε πάλι τώρα αυτή η καταστροφή μεγάλη εχθές και αποτελειώσαμε μία για πάντα. Τώρα είναι ακόμα πιο χειρότερα από ό,τι ήταν από την πρώτη φορά. Βρισκόμαστε στην παιδική χαρά του οικισμού. Τα ορμητικά νερά των χυμάρων κατέστρεψαν και την παιδική χαρά. Βλέπουμε πού βρίσκεται, πού έχει φτάσει η τραμπάλα, όπως και τα παγκάκια, τα τραπέζια, τα οποία ήταν χώροι παιχνιδιού αλλά και ξεκούρασης των παιδιών και των κατοίκων. Την Κινέτα επισκέφθηκαν το πρωί ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Δημήτρης Οικονόμου και συνομίλησαν με πολίτες. Θα βοηθήσουμε να καθαρίσει η περιοχή. Αυτό είναι το κοντοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο, αλλά θα πρέπει να γίνει και αυτό κοντοπρόθεσμο. Σχεδιασμός, μελέτες και έργα. Το θέμα είναι σήμερα, από αυτή την ώρα, αύριο μεθαύριο, πού θα κινηθούν, πώς θα αποζημιωθούν οι περιουσίες οι οποίες πληρώσαμε φόρους αίμα υδρότα. Ο συνδυασμός των μεγάλων ποσοτήτων βροχής σε μικροχρονικό διάστημα, η μορφολογία του εδάφους, η οικοδομική αυθαιρεσία και οι καμένες εκτάσεις είναι οι αιτίες που προκάλεσαν καταστροφή αυτού του μεγέθους. Μέσα στην κατοικημένη περιοχή πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις θαραλέες, έτσι ώστε να μπορεί να απορρέει η περιοχή μέσω των ποταμών στην παράκτια ζώνη. Εάν θα πάρετε αυτό το ρέμα, στα πρώτα σπίτια εκεί, αριστερά, όπως ανεβαίνει ο δρόμος αυτός, θα δείτε ότι έχει φάει το εσωτερικό και θα βγει από τους δύο δρόμους και αυτό που είναι εδώ θα το πάθουν οι υπόλοιποι δρόμοι. Η πυροσβεστική δέχθηκε 150 κλήσεις, εκ των οποίων 110 αφορούσαν απάντληση υδάτων και 40 απομακρύνσεις ατόμων από σπίτια και αυτοκίνητα, κυρίως όμως από κατοικίες. Τίποτα δεν άφησε όρθιο η χθεσινή κακοκαιρία. Εδώ βλέπουμε αυτοκίνητα να έχουν αναποδογυριστεί, ενώ υπάρχουν ακόμα διοκτήτες οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τα οχήματά τους. Την Κινέτα φωτογράφησε ο Ευρωπαϊκός Δορυφόρος, ο οποίος πέρασε τη Δευτέρα πάνω από την Ελλάδα μετά το ξέσπασμα της κακοκαιρίας Γεριώνης. Η φωτογραφία αποκαλύπτει την αλλαγή του χρώματος της επιφάνειας της θάλασσας από τις απορρές των χυμάρων στην περιοχή, ενώ διακρίνονται και οι καμένες εκτάσεις στην Κινέτα από τη μεγάλη πυρκαγιά του περισσινού Ιουλίου.
Μένουμε στο θέμα και πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με τους συναδέλφους μας, τον Γιώργο Μιχαηλίδη και τον Κώστα Πουλακίδα που είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα και στους δύο σας. Λοιπόν, Γιώργο, αυτή τη φορά είχαμε καταστροφές, είχαμε λιγότερη πολιτικολογία, όμως η πολιτικολογία που είχαμε ήταν κάποιες σπόντες, κάποιες αιχμές από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Καραμανλή, κατά των προηγούμενων γενικώς, τόσο της κυβέρνησης όσο και της διοίκησης της περιφέρειας. Αυτό το οποίο προκύπτει και από το ρεπορτάζ αλλά και ως προσωπική άποψη είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη σκληρή αλήθεια. Τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως και αρκετές δομές της ελληνικής ύπαρξης, να το πω έτσι, είχαν έλλειψη χρημάτων. Που σημαίνει, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάποια σημαντικά έργα. Ή τουλάχιστον κάποια έργα τα οποία έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί δεν ολοκληρωθήκαν. Αυτό το οποίο βιώνουμε τώρα είναι τις δομές να βρίσκονται σε οριακό επίπεδο και να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν θέλω τώρα εγώ προσωπικά να μπω στη διαδικασία του αν έφταιγε η κυρία Δούρου ή ποιος έφταιγε ή οτιδήποτε. Περάσαμε 10 χρόνια στα οποία δεν ολοκληρώθηκαν κάποια έργα και μας έλειπαν χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει την εικόνα σε πάρα πολλά σημεία της χώρας. Και κλείνω με αυτό ότι πρέπει να παραδεχθούμε ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά εγκλήματα, τόσο όσον αφορά στην πολεοδομία και φυσικά όσον αφορά το πώς έχουμε αντιμετωπίσει την ίδια τη φύση. Έχουμε μπαζώσει ρέματα, έχουμε μπαζώσει βάλτους. Όλο αυτό κάποια στιγμή θα μας ερχόταν στο κεφάλι. Και το βλέπουμε, Κώστα, ολοένα και συχνότερα να μας έρχεται και στο κεφάλι και γενικώς. Τα πλάνα που είδαμε και σήμερα και χτες με την καταστροφή στην Κινέτα, αλλά και στη Χαλκιδική και σε άλλες περιοχές, είναι αποκαλυπτικά και επιβεβαιώνουν για μία ακόμη φορά ότι όταν κάποια στιγμή κάποιος προσπαθεί να κάνει κάτι στη φύση, η φύση θα βρει τον τρόπο της να κάνει πάλι εκείνο που θέλει. Αν πιάνει φωτιά το δάσος ή άμα ξυρίζεις το δάσος για να κάνεις μια επένδυση και μιλάω για τη Χαλκιδική, δεν είναι προφανές μετά ότι θα το βρεις μπροστά. Θα το βρεις μπροστά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι διαχρονικά στην Ελλάδα δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα τι θέλουμε και δεν αποφασίζουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε και τις επενδύσεις, αλλά με κόστος στο περιβάλλον. Και δεν ξέρουμε ότι μετά αυτό θα μας τιμωρήσει. Μπορεί να μας δώσει πρόσχερα εργασία, αλλά μετά μπορεί να μας τιμωρήσει. Θέλουμε και την οικιστική ανάπτυξη, αλλά δεν ξέρουμε ότι η άναρχη οικιστική ανάπτυξη έχει και αυτές τις επιπτώσεις της. Σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι το βασικό, το πυρηνικό πρόβλημα είναι ότι δεν μπήκαν ποτέ κανόνες οι οποίοι να τηρηθούν. Ναι. Και αυτό είναι ευθύνη του κράτους σε όλες του τις εκφάνσεις. Εννοώ και την κεντρική διοίκηση και τους δήμους και τις περιφέρειες και την αποκεντρωμένη δίκηση που υπάρχει τώρα. Δεν ξεχνώ και τις ευθύνες και των πολιτών, και εμείς έχουμε ευθύνη για αυτό που κάνουμε, ξέρουμε που χτίζουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει πρωτίστως είναι αυτός που βάζει τους κανόνες στο παιχνίδι να μπορεί να τους στηρεί και να μην χρειαζόμαστε να τρέχουμε εκ των υστέρων. Παράδειγμα, στην Αττική σήμερα που συζητάμε είναι μερικές εκατοντάδες τα ρέματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν. Στη διοίκηση Δούρου, την προηγούμενη διοίκηση, έγιναν 148 αντιπλημμυρικά έργα. Ή μάλλον δρομολογήθηκαν 148 αντιπλημμυρικά έργα. Στη Βυτική Αττική έγιναν 27. Παραδόθηκαν, τελειώσανε. Που είναι διευθετήσεις ρεμάτων επί της ουσίας και γενικότερα αντιπλημμυρικά. 8 έργα γίνονται ακόμα, εκτελούνται. 3 νομίζω έχουν δημοπρατηθεί και καμιά 15 είναι τα οποία είναι για να δημοπρατηθούν. Και μιλάω για τη Βυτική Αττική που είναι αυτό που βλέπαμε τώρα. Έτσι, Κινέτα, Μέγαρα, Μάνδρα, τα ρέματα της Μάνδρας ας πούμε που πλημμύρισε και καταστράφηκε κόσμος και πνίγηκαν να προσθέθηκαν ζωές. Λύθηκε το πρόβλημα. Διευθετήθηκαν μάλλον οι χήμαροι. Δεν ξέρω αν λύθηκε το πρόβλημα. Γιατί με τη φύση δεν πρέπει να είμαστε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πάντως υπήρξαν διαδικασίες εξπρές. Ναι, έγινε η δουλειά να το δούμε και στην πράξη ποιο φαίνεται το αποτέλεσμα. Πρέπει όλες οι περιφέρειες που έχουν αυτή την αρμοδιότητα και την έχουν όλες οι περιφέρειες έχουν αυτή την αρμοδιότητα, πρέπει να ασχοληθούν με τα αντιπλημμυρικά έργα. Θα πρέπει να είναι το νούμερο ένα καθήκον τους, δηλαδή. Αυτό θέλω να επισημάνω. Και πάντως, Γιώργο, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι και οι πλημμύρες γίνονται συχνότερες, γενικά όλα τα ακραία καιρικά φαινόμενα, υποθέτω ότι μένει να φανεί αν από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε να βλέπουμε και πολιτική αντιπαράθεση επί των πλημμυρών, των πυρκαγιών κλπ. Ή
αν θα δικαιούνται αυτοί που πόνταραν σε αυτές τις ιστορίες πολιτικά και εκλογικά, να λένε μετά, παιδιά, ψυχραιμία, η φύση δεν μπορεί κανείς να τα βάλει μαζί της, έχουμε κλιματική αλλαγή. Εντάξει, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή, η κλιματική αλλαγή και το πώς μια πυρκαγιά ή μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσουν μια φυσική καταστροφή, η οποία εν τέλει λόγω λάθος ανθρωπίνων χειρισμών οδηγεί σε μια τραγωδία, δεν νομίζω ότι δεν είναι αλληλένδετα. Είναι αλληλένδετα. Το θέμα είναι αν όντως κάποιοι μπορεί να προσπαθούν να χτίζουν καριέρες χτυπώντας. Χτυπώντας την αντίπαλη πλευρά λόγω μιας φυσικής καταστροφής και μιας τραγωδίας. Τώρα αυτό θα το δούμε. Εγώ προσωπικά αυτό το οποίο βλέπω στην παρούσα φάση είναι τον κρατικό μηχανισμό να δρά γρήγορα, την πολιτικολογία να είναι πολύ λιγότερη από αυτή που ευτυχώς περίμενα και κλείνω με μία μόνο πρόταση. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες θα κριθούν στο επόμενο διάστημα, την επόμενη πενταετία, όχι για το αν θα αφήσουν τα ταμεία τους με γεμάτα χρήματα, αλλά αν θα τρέξουν τέτοιου είδους έργα και μάλιστα έργα τα οποία θα πρέπει να είναι στο πνεύμα της εποχής. Όχι έργα τα οποία είχαν ξεκινήσει και τα είχαν σκεφτεί 15 χρόνια πριν και δεν ολοκληρώθηκαν και τα ολοκληρώνουν τώρα, διότι είναι τελείως διαφορετικές οι κλιματολογικές συνθήκες σε σχέση με πριν 15 χρόνια. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα κατευθείαν στη δεύτερη πολιτική μας συζήτηση. Καλησπέριζω στο στούντιο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Κόντρα το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Περιφερειάρχη Αττικής, την κυρία Ρένα Δούρου. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Και σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν. Και υπεύθυνη περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής εκ μέρους της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτή η τελευταία ιδιότητα, δεν την ανέφερα για να πω άλλη μία, απλώς κουμπώνει και με την προηγούμενη όταν κάνουμε συζήτηση για πλημμύρες κλπ. Επειδή ξέρετε όσο λίγη αυτή την ιστορία, τα έχετε διαχειριστεί. Καταρχάς ένα πρώτο σχόλιο για όσα έγιναν στη Μάνδρα, φαντάζομαι δεν πέσατε από τα σύννεφα. Όχι. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι συνεχίζω να πέφτω από τα σύννεφα. Mm-hmm. Όταν γίνεται, τεχνουργείται μία προσπάθεια, ευτυχώς όχι τόσο έντονη, όσο να σας πω την αλήθεια την περίμενα, να παρουσιαστεί ότι η απερχόμενη ειδικούσα παράταξη που είχα την τιμή να προείσταμε, η δύναμη ζωής, ευθύνεται για όσα είδαμε τόσο στην Κινέτα, μην σας πω και για τη Ρόδο. Όπου να στείλουμε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια της Θανούσης. Mm-hmm. Αλλά τα νούμερα νομίζω είναι εδώ για να μας πούνε ότι παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης των επιτοπλίστων, οι αυτοδιοικητικοί που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ήταν ιδιαίτερα ταπεινοί, ακόμα και ο κύριος Πατούλης που δεν συνηθίζεται ας πούμε, να τον χαρακτηρίζουμε ως ταπεινό, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι στην ευρύτερη περιοχή εμείς παραδώσαμε μια σειρά πολύ σημαντικών έργων και μάλιστα όχι αποσπασματικών έργων, κύριε Μελιγκόνη. Θα ήταν ενδιαφέρον να καλέσετε στην εκπομπή σας τον ίδιο τον Δήμαρχο Μεγαραίων, mm-hmm. να σας μιλήσει και για τα ποσά και για τα έργα που έχουν υλοποιηθεί ή που είναι σε εξέλιξη. Παραφωνία ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης και οι δηλώσεις του ότι δεν έχει γίνει κανένα έργο στην ευρύτερη περιοχή. Και γιατί λέω ότι ήταν παραφωνία? Διότι υπήρξε αντιδήμαρχος Μεγαραίων και ίσως ο επανεκλεγής στρατηγός δήμαρχος κάτι ήξερε και τον έστειλε στο ψηφοδέλτιο του κ. Πατούλη. Όμως, θέλω να σας πω ότι όπως είδαμε και στη Ρόδο, mm-hmm. όπως βλέπουμε μόλις τις προηγούμενες μέρες στη Γαλλία, για μένα είναι τεράστια ευθύνη το χαρτοφυλάκιο που πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και που δέχθηκε ομόφωνα η πολιτική γραμματεία, διότι θέλω να σας πω είναι η πρώτη φορά που ορίζεται τέτοιου είδους χαρτοφυλάκιο, mm-hmm. δηλαδή κλιματικής αλλαγής. Δυστυχώς, ως κράτος μέλος, συνηθίζω να λέω ένα κράτος μέλος που είναι αλακάρτ ευρωπαϊκό, δηλαδή mm-hmm. προστρέχουμε να υλοποιήσουμε δημοσιονομικές πολιτικές λιτότητας όσον αφορά τις συντάξεις, τους μισθούς, αλλά αφήνουμε το χρόνο να περάσει όσον αφορά τις καλές ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές που έχουν να κάνουν με τα έμφυλα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα εν γέννη ή την κλιματική αλλαγή. Επομένως είναι τεράστια ευθύνη πριν να πω για τιμή. Μέχρι τώρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε την εργαλειοποίηση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Ναι. Ιδίως το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αντιμετώπισε τις εθνικές τραγωδίες και αντιμετωπίζει, αν θέλετε, τα ακραία καιρικά φαινόμενα mm-hmm. με μια μικροπολιτική λογική. Όμως η κλιματική αλλαγή ήρθε για να μείνει. Αν μου επιτρέπετε, έτσι το πιο δημοσιογραφικό πιασάρικο, πρέπει να σοβαρευτούμε. Ανάμεσα στους 17 στόχους του ΟΗΕ, ο 13ος αφορά την κλιματική αλλαγή. Ναι. Και ο στόχος μας ως αξιωματική αντιπολίτευση είναι να πάρουμε, αν θέλετε, τη συνέχεια
όσων προσπαθειών γίνανε αυτά τα 4,5 χρόνια για τους περιφερειακούς σχεδιασμούς κλιματικής αλλαγής, θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ περήφανη, ήταν η τελευταία υπογραφή που έβαλα. Και η Αττική έχει περιφερειακό σχεδιασμό για την κλιματική αλλαγή. Ο στόχος είναι λοιπόν εν ώψη και του συνεδρίου, εν ώψη και της ανάληψης εκ νέου της διακυβέρνησης του τόπου, γιατί αν αφήσουμε τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, τα πράγματα δεν θα είναι καλά για την πατρίδα μας. Mm-hmm. Όχι για το ΣΥΡΙΖΑ, τον Τζίπρα Ριδούρου, για τον τόπο δεν θα είναι καλά. Το πρόγραμμα το οποίο ετοιμάζεται με επικεφαλής τον κύριο Σταθάκη θα πρέπει να διατρέχεται από μία λογική που λέει ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε για να μείνει. Να πούμε εδώ ότι η κλιματική... Μας διαβεβαίωσε μόλις χθες ο κύριος Σταθάκης επ' αυτού που τον είχαμε εδώ και μας ανέλησε ακριβώς το πώς θα το κάνει το πρόγραμμα. Να το δω, με συγχωρείτε, ήμουν στην Όχι, θέλω να πω ότι επειδή ήταν και υπουργός περιβάλλοντος. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ναι. Δηλαδή, γνωρίζει για παράδειγμα, όπως και ο Σωκράτης Φάμελος, ότι εκκρεμούσε για την πατρίδα μας να γίνουν τα σχέδια πλημμύρας. Ήδη από το 2013. Άρα, βλέπουμε από πίσω εικόνες μιας περιοχής που για πρώτη φορά επιχειρήθηκε η προστασία της μετά το 2013 και μετά το 2015, όταν εμείς ως Περιφερειακή Αρχή, κύριε Μελγκόνη, τι κάναμε. Πήραμε τα σχέδια πλημμύρας και αντί να πηγαίνουμε να κάνουμε εμβαλωματικά έργα, τα οποία πολλές φορές είναι γενεσουργές αιτίες πλημμυρικών φαινομένων, δηλαδή ουσιαστικά σπρώχνουν τα νερά στον παρακάτω Δήμο, πήραμε λοιπόν τα σχέδια πλημμύρας και προσπαθήσαμε να δουλέψουμε στο σύνολο της Αττικής. Γι' αυτό και αφήσαμε παρακαταθήκη για πρώτη φορά, δεν το έχει ξανακάνει άλλος Περιφερειάρχης, 514 εκατομμύρια και 148 αντιπλημμυρικά έργα σε εξέλιξη, 164 μαζί με τις μελέτες. Αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής με όσους μας παρακολουθούν. Απεχθάνομαι το ρόλο της Κασάνδρας. Η αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων μαζί με ένα λεκανοπέδιο το οποίο το έχουμε καταστρέψει, χρειάζεται μία θωράκιση που υπερβαίνει το διψήφιο αριθμό των δισεκατομμυρίων. Ναι. Ξαναλέω όμως ότι οι στόχοι του ΟΗΕ που πρέπει να ενσωματωθούν στην εθνική μας πολιτική καταρχάς αφορούν τους φτωχότερους ημών. Ναι. Διότι οι φτωχότεροι είναι πιο ευάλωτοι. Άρα, προσπαθείτε να πείτε, αν καταλαβαίνω καλά, ότι το να μιλάει κανείς για κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα θέμα πολυτελείας. Ναι. Προσπαθώ να το πω και σας ευχαριστώ. Ως δημοσιογράφος, βγάζετε τον τίτλο. Μέχρι τώρα στην πατρίδα μας, δυστυχώς, κλιματική αλλαγή ή οικολογικά κινήματα ή η οικολογική σκοπιά, ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο συντάσσεται ένας προϋπολογισμός. Ναι. Περίπου είχε καταστεί καρικατούρα. Δηλαδή ότι είναι κάποιοι και κάποιες που συγκινούνται όταν βλέπουν τα αντίστοιχα των κυματέρ του National Geographic με τις μαμάδες αρκούδες, ενώ λιώνουν οι πάγοι, να προσπαθούν να διασώσουν τα μωρά τους. Ναι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Γι' αυτό και άλλωστε, μαζί με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, ανέλαβα και την ευθύνη της ενέργειας. Δηλαδή, το πώς θα δούμε τα ζητήματα του ενεργειακού αποθέματος, πώς θα προχωρήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τι θα κάνουμε με τη ΔΕΗ, συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, όπου επαναλαμβάνω, ο Γκουτιέρες, όχι ο Τσίπρας και η Δούρου, δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάνει λόγο πια για κλιματική κρίση. Και συνδέεται ακόμα και με το προσφυγικό μεταναστευτικό, κύριε Μελγκόνη. Διότι τα στοιχεία που έχουμε από τις ευρωπαϊκές αναφορές, από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν, είναι ανησυχητικά. Και συνδέουν τις προσφυγικές μεταναστευτικές ροές με την κλιματική αλλαγή και μας λένε ότι το 2050, εάν συνεχίσουμε έτσι, δηλαδή αν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προωθήσουν τη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για το πράσινο κλιματικό κεφάλαιο και για την κλιματική αλλαγή, και βεβαίως αν δεν γίνει κάτι και στις υπόλοιπες υπήρους, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ροές που μπορεί να ανέρχονται ακόμα και στα 20 εκατομμύρια. Αυτό που λέμε κλιματικοί πρόσφυγες. Ακριβώς. Πριν συνεχίσουμε σε αυτή τη συζήτηση, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο το πρώτο κομμάτι, είπατε ότι ήταν παραφωνία οι δηλώσεις του αντιπεριφερειάρχη. Ναι, ναι. Όμως εκτός από τον αντιπεριφερειάρχη, συγγνώμη σας γυρίζω τώρα πίσω στα πεζά και αυτά. Όχι, δεν είναι καθόλου πεζά, διότι διακινδύνευσαν εκ νέου ζωές εντός των διοικητικών ορίων της Αττικής. Και επίσης να σας πω κάτι. Βρείτε μια γυναίκα, λέω γυναίκα γιατί συνήθως εμείς παίρνουμε το φόρτο εντός της οικίας, να σας πει ότι αυτή η λάσπη
θα της πάρει καιρό να τη βγάλει από την οικοσκευή, κάτω από τα κρεβάτια των παιδιών της, η υγρασία των ρούχων και πάει λέγοντας. Δηλαδή δεν είναι ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε εκ νέου μια ανθρώπινη ζωή ή που οι νεκροί ήταν στη Ρόδο και δεν ήταν στην Αττική. Ναι. Εδώ μιλάμε για μεγάλη καταστροφή. Άκουσα λοιπόν και τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Καραμανλή, να λέει ότι πάνω κάτω για αυτά ευθύνονται η προηγούμενη κυβέρνηση και η προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Δεν είπε το όνομα Δούρου, αλλά νομίζω όλοι καταλάβαμε ότι εννοούσε εσάς. Είδαμε όλα αυτά να ντύνονται και με αναλύσεις πόσο λάθος είχαν μπει τα κορμοδέματα και διάφορα άλλα τέτοια που δεν είμαι ειδικός να σας τα πω, που υποτίθεται ότι θα προστάτευαν μετά την μεγάλη πυρκαγιά του 18. Οπότε μια απάντηση γι' αυτό και μετά γυρίζουμε. Ξεκινά στο... από το δεύτερο, ναι. Αυτό με τα κορμοδέματα. Είναι πολύ γνωστό ότι είναι εύκολο το θράσος να πατήσει πάνω στην έλλειψη ενημέρωση των συμπολιτών μας. Έτσι λοιπόν η θωράκιση αντιπλημμυρική που μπορεί να γίνει ιδίως μετά από πυρκαγιές και μάλιστα φωνικές είναι εξ ολοκλήρου αρμοδιότητα της αποκεντρωμένης διοίκησης. Επειδή ως περιφερειάρης δεν συνήθιζα να παριστάνω τον κακώς εννοούμενο αυτοδιοικητικό ή δημόσιο υπάλληλο που περιχαρακώνεται γύρω από τις αρμοδιότητές του, όταν ανακάλυψα... Αυτό μπορεί και να το πληρώσατε. Το έχω πληρώσει, ναι, διότι όταν βγάζεις το κεφάλι σου πολλά, δηλαδή όταν βοηθάς τη δημόσια υγεία και τα νοσοκομεία, όταν κάνεις έργα τεράστιων διαστάσεων και υποδομές όπως το Φαλιρικό, καλλιεργείς και μία εικόνα, γιατί πάντα εγώ συνομιλώ με τους καλοπροαίρετους, όχι με τον κύριο Καραμαλή, έτσι, τον κύριο Μητσοτάκη. Σου λέει δεν μπορεί, θα έχει και αυτή μια ευθύνη. Δηλαδή, καμιά φορά μου λένε συνεργάτες μου, δεν λούφαζες κι εσύ σαν τους άλλους 12 ή σαν τον προηγούμενο, να μην έχουμε στο κεφάλι μας όλη αυτή την κριτική. Άρα, λέω λοιπόν, δεν μπορεί ούτε ο κύριος Τζικώστας, έτσι που θρηνήσαμε θύματα στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, ούτε ο κύριος Χατζημάρκου που είναι του Βόρειου Αιγαίου, ούτε ο κύριος Αρναουτάκης που μέσα στην προεκλογική περίοδο θρηνήσαμε εκεί 6 νεκρούς από μια φωνική καταιγίδα μήνα Απρίλιο, δεν μπορεί εκ του νόμου να παρέμβει στο ορεινό κομμάτι των δασών. Επειδή ξαναλέω, έβαζα πάντα το κεφάλι μου που χρειαζόταν ο τόπος και οι πολίτες, είπα από το να αφήσουμε την αποκεντρωμένη δίκηση να μην κάνει τίποτα, ας τη χρηματοδοτήσουμε με διψήφιο αριθμό εκατομμυρίων, ώστε να τοποθετήσει εκεί πάνω κορμοδέματα για να μην έχουμε τις σημερινές εικόνες. Από εκεί και πέρα το τι έχει κάνει αποκεντρωμένη είναι άλλης τάξης θέμα. Πάμε τώρα πίσω στον Υπουργό. Τα κούβερεσέ λοιπόν, για να το λέμε έξω από τα δόντια, μιλάμε για έναν υπουργό με τον επικεφαλής του πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, όπου δεν έχουν κανένα χέγγιο αξιοπιστίας, αφού πριν από λίγους μήνες τάζανε στον κόσμο δρόμο που ήδη υλοποιείται από την περιφέρεια. Έτσι, το θυμάστε. Ήτανε στα όρια του Φεδρού. Ευτυχώς η δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυτά τα αποκαθιστά. Επομένως, αφήστε τον κύριο Καραμαλή να λέει ό,τι θέλει και να μπαίνει πίσω από το παλαιομοδίτικο, αν και νέος άνθρωπος πήραμε καμένη γη. Και ελάτε να δούμε αυτή τη στιγμή πώς μπορούμε να θωρακιστούμε από την κλιματική αλλαγή, διότι ήρθε, είναι εδώ για να μείνει. Και δεν βλέπω, όπως και με το προσφυγικό μεταναστευτικό, η κυβέρνηση να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ξαναλέω, του ΟΗΕ και των ευρωπαϊκών πολιτικών. Βέβαια, επειδή είπατε πριν ότι χρειάζεται διψήφιος αριθμός δισεκατομμυρίων για να αποκατασταθούν όλα αυτά που έχουν γίνει και να γίνουν σοβαρά αντιπλημμυρικά, να ρωτιέμαι μήπως είναι πιο απλό τελικά να πάρουμε απόφαση ότι δεν μπορούμε με τόσα ακραία φαινόμενα να χτίζουμε μέσα σε ρέματα. Δηλαδή, αν δούμε και τα πλάνα, η φύση έχει κάνει αυτό που ήθελε. Ακούστε. Εδώ τώρα, στη δική μας μικρή μεγάλη πατρίδα, έχουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία έρχονται και κάθονται σε παθογένειες δεκαετιών. Η λέξη φροντιστήριο, καθώς και το αυθαίρετο σπίτι, όσες γλώσσες και να μιλάς, είχα την τύχη οι γονείς μου να θυσιάσουν αρκετούς πόρους οικογενειακούς για να γίνω πολύγλωσση, είναι κάτι που είναι δύσκολο να το εξηγήσεις. Έτσι. Δεν είναι, δηλαδή, το να πας όχι σε ένα αξιωματούχο στις Βρυξέλλες, σε ένα φίλο σου και να του πεις ότι κοίταξε, εμείς κάνουμε φροντιστήρια. Ενώ πηγαίνουμε σχολείο, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο. Ή ότι εμείς έχουμε μία λογική που μπορεί να χτίζεις μέσα σε ένα ρέμα και μετά από λίγο αυτό να καθίσταται νόμιμο, σε κοιτάει, πιστέψτε με, με απορία, για να μην πω τίποτα άλλο και έχουμε θέματα με το ΕΣΟΡΟΥ και δεν μην το κάνετε αυτό. Λοιπόν, η Κινέτα είναι ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως περίπου άλλοι, με συγχωρείτε, άλλοι 20 οικισμοί στο σύνολο της Αττικής και τουλάχιστον 100 στο σύνολο της πατρίδας. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω μία μικρή ιστορία έτσι διδακτική. Όταν έγιναν πέρσι οι φωνικές φωτιές,
με την συνεργασία του τότε ΑΓΕΘΑ, μετέπειτα Υπουργού Εθνικής Άμυνας του κύριου Ευαγγέλη Αποστολάκη, βρήκαμε μηχανήματα τόσο του στρατού, του Δήμου, αλλά και της περιφέρειας, και μπήκαμε μέσα στο ρέμα Ραφίνας, το μεγάλο ρέμα Ραφίνας, το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών, πάλι με μια λογική ότι στρατηγός ο ένας, περιφερειάρχης η άλλη, αλλά εδώ πρέπει να βοηθήσουμε, για να καθαρίσουμε τα φερτά υλικά. Το αποτέλεσμα ήταν ότι είχαμε μείνει και δύο. Μάλιστα. Διότι ενδεχομένως φοβήθηκαν ότι αν πέφταμε πάνω σε αυθαίρετο θα έπρεπε και να τον κρεμίσουμε, παρόλο που τα αυθαίρετα δεν είναι αρμοδιότητα πολλό δε μάλλον του ΑΓΕΘΑ, αλλά ούτε και της περιφέρειας. Άρα λέω το εξής. Εμείς ακόμα και κλιματική αλλαγή να μην είχαμε, έχουμε επιβαρύνει με απαράδεκτη ανθρώπινη παρέμβαση τόσο πολύ το λεκανοπέδιο που δώσαμε ραντεβού. Τώρα, αυτό όμως δεν είναι άλοθη για το γεγονός ότι μία σειρά νομαρχιακών διοικήσεων, περιφερειακών διοικήσεων, δημοτικών διοικήσεων, καθώς και εθνικών κυβερνήσεων, δεν έκανε αυτό που κάναμε εμείς 5 χρόνια πριν, το αυτονόητο. Έχουμε μισό δις και αντί να το πάμε σε φιέστες για τον εθελοντισμό, δεν τα λέω τυχαία. Ναι. Δεν τα λέω τυχαία, γιατί από τις πρώτες αποφάσεις που έχουμε πάρει αυτό το τρίμηνο, είναι κάτι γιορτές εθελοντισμού, κάτι τέτοια. Τα βάλαμε σε αντιπλημμυρικά. Στο Κερατσίνι, ας πούμε, θρυνούσαμε θύματα. Και πολλά κονδύλια σε τοπικά κανάλια για διαφήμιση με απευθείας αναθέσεις κλπ. Λοιπόν, στο Κερατσίνι, θέλω να σας πω, υπήρχε μια περιοχή που ήταν ο φόβος και ο τρόμος όλων, δημάρχων, πολιτών, καταστηματαρχών. Ναι. Έγινε επιτέλους ένα αντιπλημμυρικό, το οποίο δεν μπορώ να πάρω τις φιλόξενες κάμερες του Κόντρα και να πάω να το δείξουμε. Καταλάβατε. Και άρα δεν ήταν προτεραιότητα στους προηγούμενους, αφού δεν είχε κορδέλα. Επομένως, λέω. Να σοβαρευτούμε, να δούμε πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε εθνικές στρατηγικές πια και ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο συντάσσουμε προϋπολογισμό μέρες που είναι και φαντάζομαι θα έχετε σχολιάσει τον προϋπολογισμό που έφερε η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης. Όντως, αλλά για να μην είναι μονοθεματική η συνέντευξή μας, η κουβέντα μας, τι γεύση σας άφησε η συνταγματική αναθεώρηση, αλήθεια? Μια χαμένη ευκαιρία. Τίτλο. Μια χαμένη ευκαιρία και επίσης να αρχίσουμε να μετριόμαστε σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Ποιοι παριστάνουν τους φιλελεύθερους ευρωπαϊστές κεντροδεξιούς. Γιατί το λέτε όταν αυτό? Καταψηφίζουν, για παράδειγμα, τη συνταγματοποίηση των διακρίσεων σε σχέση με το φύλλο, την ταυτότητα, του σεξουαλικό προσανατολισμό, ανέρχονται στους 178. Να μετρηθούμε σε σχέση με το τι είπαμε πρόσφατα προεκλογικά για την αξιοπρεπή διαβίωση των κατοίκων τούτης της χώρας, που θα είδατε ότι δεν πέρασε, και όχι μόνο δεν πέρασε, με αφορμή τουλάχιστον κειμένο εισόδημα, έχει και το θράσος Νέα Δημοκρατία να λέει ότι δεν το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, είναι κρίμα. Είναι πάρα πολύ κρίμα, διότι θέλω να σας πω ότι οι προτάσεις τουλάχιστον του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως απερχόμενη κυβέρνηση πια, γίνανε για πρώτη φορά στην πατρίδα μας, ενώ συνηθίζεται σε άλλα κράτη-μέλη, με διαβούλευση. Ναι. Δηλαδή, κατατέθηκαν προτάσεις οι οποίες δεν ήταν απότοκες κάποιων παράκεντρων του Μέγαρου Μαξίμου Πρωθυπουργίας Τσίπρα. Ήταν προτάσεις των επιμελητηρίων, των ακαδημαϊκών, της μεσαίας τάξης. Πήγαμε σε θέατρα και δημοτικά θέατρα σε όλη την Ελλάδα και φτάσαμε να καταθέσουμε προτάσεις που αφορούν μέχρι την ιστορία της προστασίας των ζώων σε μια χώρα που έχουμε πρωτιά κακοποίησης ζώων. Ναι. Από όλα αυτά έχουμε μια συνταγματική αναθεώρηση άτολμη σε μια λογική που μας πάει πάρα πολύ πίσω. Μάλιστα. Κυρία Δούρου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, την αφοσίωση της κυβέρνησης στην υλοποίηση της Συμφωνίας των Πρεσπών επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά ο Νίκος Δένδιας στη σημερινή του συνάντηση με τον Νικολά Ντιμητρόφ. Επιπλέον, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας εξέφρασε την υποστήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας, παρά το γεγονός ότι προεκλογικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωνε πως η χώρα μας δεν θα απεμπολίσει το βέτο. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην υλοποίηση της Συμφωνίας των Πρεσπών, παρά τη ρητορική των προηγούμενων μηνών, επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντησή του με Τουζάεφ και Ντιμητρόφ. Μάλιστα, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι αυτή πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως και με συνέπεια. Οι διμερείς μας σχέσεις περνούν από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Έχει ήδη υπάρξει σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή της, χρειάζεται όμως επιμονή και εντατικοποίηση της προσπάθειας για την κάλυψη όλων των καθυστερήσεων που υπάρχουν για την πλήρη και συνεπή ολοκλήρωση της εφαρμογής της.
Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών πάντως εκτίμησε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας, πρόσθεσε όμως ότι πρέπει να γίνουν αρκετά ακόμη. Δεν έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα από την εφαρμογή της συμφωνίας. Υπάρχουν σε ορισμένα θέματα καθυστερήσεις. Υπάρχουν και εδώ, στη Βόρεια Μακεδονία, σημαντικές καθυστερήσεις σε ορισμένα θέματα. Ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την υποστήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους γείτονες. Συμμερίζομαι λοιπόν την απογοήτευση που προκάλεσε εδώ στη Βόρεια Μακεδονία η μη λήψη θετικής απόφασης τον Οκτώβριο. Από την δική μας πλευρά κινητοποιηθήκαμε από την επόμενη μέρα. Εργαζόμαστε για τη διαμόρφωση των συνθήκων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα επιτρέψουν να πραγματοποιηθεί το επόμενο βήμα. Την ίδια στάση, του ρόλου του διαμεσολαβητή μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, είχε κρατήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Ζόραν Ζάεφ, παρότι παλιότερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είχε δεσμευθεί πως η Ελλάδα δεν θα πεμπολούσε το βέτο. Δεσμεύθηκα όμως ότι θα μείνω σταθερός στο εθνικό καθήκον. Το δικαίωμα της Ελλάδος για βέτο στην ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να το απεμπολίσω. Ακόμα ένα δείγμα της ολικής στροφής της Νέας Δημοκρατίας για το ονοματολογικό είναι πως ο Νίκος Δένδιας λίγες εβδομάδες μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποκάλεσε τους γείτονες με το συνταγματικά κατοχυρωμένο όνομά τους, Βόρεια Μακεδονία, παρά τα όσα υποστήριζε προεκλογικά ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι η πρώτη μου επίσκεψη στην Βόρεια Μακεδονία. Σχετικά με την υποψηφιότητα της Βόρειας Μακεδονίας, αγαπητέ Ζόραν. Εγώ δεν θα πω ποτέ Βόρεια Μακεδονία. Υποθετής δεν γίνει ποτέ το πατριώτη. Άρα παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο. Να με πάτε φυλακή. Καλωσορίζουμε τις σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών ότι η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως και με συνέπεια. Να τις ακούσουν και όσα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δημαγωγούσαν για προδοσία και αρνιούνται και σήμερα να ονομάσουν τη γειτονική χώρα με το συμβατικό συνταγματικό της όνομα. Από τη μεριά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας ανέφερε ότι η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας αποτελεί ένδειξη της νέας εποχής στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών και πρόσθεσε ότι δύο χώρες εργάζονται συστηματικά για την εφαρμογή της συμφωνίας. Η υλοποίηση της συμφωνίας των Πρεσπών προχωράει ανεξάρτητα από τις πρόωρες εκλογές, αλλά πάντα σύμφωνα με το περιεχόμενο του κειμένου. Τέλος, οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών ανήγγειλαν τη σύσταση Επιτροπής Εμπειρογνώμων για τα Εμπορικά Σήματα και Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής για τα Ιστορικά και Εκπαιδευτικά Θέματα. Μένουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα. Ο Φίβος Κλαδιανός είναι εδώ για το σχόλιο του. Φίβο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Απολαμβάνω πραγματικά να βλέπω τον κύριο Δένδια και τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά σήμερα έχει την τιμητική του κύριο Δένδια, να ζητάνε πιο πιστή τήρηση συμφωνίας των Πρεσπών. Λένε ότι πάμε καλά, την εφαρμόζουμε πιο πολύ, αλλά θέλουν πιο πολύ, δεν τους αρκεί αυτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για κάποιον που στο παρελθόν λέγαμε ότι είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν τη συμφωνία των Πρεσπών. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν που αλλάζουν οι καιροί, το υποσημαίνουμε. Αλλά να σοβαρευτούμε, ο κύριος Δένδιας θα μπορούσε να κρύβεται και να μην πηγαίνει στα Βαλκάνια να συναντά ομολόγους mm-hmm. του. Έχει λόγο που το κάνει αυτό και έχει λόγο που μιλάει με αυτόν τον θερμό τρόπο για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ότι πρώτον δεν υπάρχει ηγεμονική θέση της Ελλάδας στα Βαλκάνια χωρίς να στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική Αλβανίας και ακόμη περισσότερο Βόρεια Μακεδονίας και φυσικά της Σερβίας. Ναι. Ξεκάθαρα. Και δεύτερον, τα Βαλκάνια, όπως ξέρουμε, δεν είναι αστεία, δεν επεξεγέλασε και είναι σε πολύ κρίσιμη φάση. Αν χαθεί τώρα αυτή η προοπτική στην Αλβανία και στη Βόρεια Μακεδονία, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ ζόρικα και η Ελλάδα δεν θέλει κάτι τέτοιο. Να δούμε ναι. τι θα γίνει με αυτό το point system, να το πούμε με απλά λόγια να το καταλάβει ο κόσμος, mm-hmm. που προτείνουν οι Γάλλοι. Δηλαδή, ναι. κάθε χώρα που. Οι Γάλλοι, ως γνωστόν, διαφωνούν με το να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η Ευρώπη. Ναι. Θέλουν να ευανθύνει. Παρ' όλα αυτά, κάνουν ένα βήμα πίσω, έναν ελιγμό και λένε οι χώρες που είναι προς ένταξη να μπαίνουν σε ένα point system και αν κερδίζουν πόντους να προχωράνε, ναι. αν χάνουν πόντους να γυρνάνε πίσω και ακόμα και να αποβάλλονται. Αυτό φαίνεται mm-hmm. να μπορεί να είναι μια διέξοδος. Σε λίγους μήνες που θα ξανασυζητηθεί το θέμα, να ανοίξει η ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας. Μάλιστα. Φίβο Κλαβιδανέ, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Κυρίες και κύριοι, Σάλλος έχει ξεσπάσει με τους διορισμούς διοικητών στα νοσοκομεία. Ο 80χρονος Κώστας Πατέρας, ο οποίος διορίστηκε στη θέση του διοικητή στο νοσοκομείο Καρδίτσας, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του μετά το πλήθος αντιδράσεων που ξέσπασαν. Το θέμα των διορισμών, πάντως, κουμπάρων, συγγενών και πολιτευτών, έχει προκαλέσει πολιτική σύγκρουση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για ένα πάρκινγκ αποτυχημένων πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, με το κυβερνών κόμμα να απαντά ότι η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία θα αλλάξει. Τι προτιμάει δηλαδή ο κόσμος, να διορίζουμε αποτυχημένους βουλευτές στα νοσοκομεία μας ή τεχνοκράτες οι οποίοι θα λογοδοτούν και θα αξιολογούνται με βάση το συγκεκριμένο αποτέλεσμα? Αυτό το ερώτημα είχε θέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 13 ημέρες πριν τις εκλογές της 7ης Ιουλίου για το διορισμό διοικητών στα νοσοκομεία. Σήμερα, ωστόσο, ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται πως έρχεται αντιμέτωπος με αντίθεση των όσων δήλωνε τότε. Ο διορισμός του 80χρονου Κωνσταντίνου Πατέρα στη θέση του διοικητή του νοσοκομείου Καρδίτσας προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων. Στις 10 Ιουλίου, ο κύριος Πατέρας είχε δηλώσει πως ο κύριος Μητσοτάκης τον είχε προσκαλέσει σε συνάντηση, ζητώντας του να βοηθήσει την παράταξη. Εμένα, όταν με κάλεσε ο σημερινός Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ζήτησε να βοηθήσω τη Νέα Δημοκρατία, εγώ του ζήτησα για μετά τις εκλογές δύο συγκεκριμένα πράγματα. Δύο συγκεκριμένες θέσεις και πιστεύω ότι τη μία από τις δύο θα μου τις δώσει. Η μία είναι η θέση του διοικητή του νοσοκομείου Τρικάλων και η δεύτερη είναι εξίσου σημαντική, ίσως και ανώτερη. Το αίτημά του έγινε πράξη αφού τοποθετήθηκε από την κυβέρνηση όχι στη θέση του διοικητή του νοσοκομείου Τρικάλων αλλά του νοσοκομείου Καρδίτσας. Η θέση αυτή είναι κάτι που, όπως φαίνεται, είχε ζητήσει ξανά. Κάτι που τον Ιούνιο του 2016 είχε κάνει γνωστό η εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Μανταλένα Παπαδοπούλου. Ο πολιτευτής Τρικάλων, κ. Κώστας Πατέρας, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το κίνημα, επικαλούμενος προσχηματικά διάφορους λόγους. Εκείνο που δεν λέει ο κ. Πατέρας είναι ότι ζητούσε να διοριστεί διοικητής νοσοκομείου χωρίς να έχει τα προσόντα. Μετά το Σάλλο που προκλήθηκε για το διορισμό του, ο κ. Πατέρας υπέβαλε την παραίτησή του, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Η περίπτωση του Κώστα Πατέρα δεν είναι, ωστόσο, όπως φαίνεται, η μοναδική. Ο Ζήσης Τζικαλάγιας, βουλευτής Καστοριάς της Νέας Δημοκρατίας, στη συνέντευξή του επιβεβαίωσε ότι ο άνθρωπος που επελέγει ως διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς είναι κουμπάρος του, συμμαθητής του και παιδικός του φίλος. Δεν υπάρχει συγγένεια εξαίματος. Το ότι είναι συμμαθητής μου και παιδικός μου φίλος και μας συνδέει και μια κουμπαριά, όπως λέτε, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ακόμη μια υπόθεση είναι αυτή των προέδρων στη ΣΝΟΔΕ της Νέας Δημοκρατίας, Πρέβεζας και Άρτας. Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Πρέβεζας διορίστηκε διοικητής στο νοσοκομείο της Άρτας, ενώ ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Άρτας διορίστηκε πρόεδρος στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Αλλά και στο Τριφύλιο Νοσοκομείο Κυθήρων, η τοποθέτηση του Γιώργου Μεγαλοκονόμου στη θέση του διοικητή προκάλεσε την παραίτηση της Προέδρου της Οργάνωσης Κυθήρων της Νέας Δημοκρατίας, η οποία διαφωνεί κάθετα. Στο ίδιο πλαίσιο, το διορισμό διοικητή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ο οποίος έχει καταδίκη για σοβαρό ιατρικό λάθος, κατήγγειλε με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση, με τη Νέα Δημοκρατία να απαντά. Το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη με τους χιλιάδες μετακλητούς των πλουσιοπάροχων αμοιβών δεν αρκούσε, φαίνεται, για να απορροφήσει όλα τα δικά μας γαλάζια παιδιά. Έτσι τώρα ο Πρωθυπουργός μετατρέπει τη δημόσια υγεία σε πάρκινγκ κουμπάρων, συγγενών και αποτυχημένων πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους έχρισε διοικητές νοσοκομείων. Ο ΣΥΡΙΖΑ που διόρισε ως διοικητές νοσοκομείων ανθρώπους με τέσσερα πλαστά πτυχία, όπως το κρατικό και διοικητές βουλκανιζατέρ δίχως κανένα πτυχίο, όπως το νοσοκομείο Σαντορίνης, και διέλυσε τη δημόσια υγεία, δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση. Περιπτώσεις αστοχιών η δική μας κυβέρνηση δεν έχει κανένα πρόβλημα να διορθώσει, όπως έκανε σήμερα. Η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία θα αλλάξει. Ανακοίνωση εξέδωσε και το κίνημα αλλαγής. Η ανακοίνωση των νέων διοικητών των νοσοκομείων είναι άλλη μια απόδειξη για το πώς αντιλαμβάνεται παραδοσιακά η Νέα Δημοκρατία τη δημόσια διοίκηση. Πελατειακές σχέσεις, αδιαφάνεια, κομματικοί φίλοι και λοιποί συγγενείς. Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί το ποσοστό του 5% των στρατηγών εν αποστρατεία που έχουν διοριστεί ως διοικητές σε νοσοκομεία. Μένουμε στο θέμα. Κώστας Πουλακίδας και Γιώργος Μιχαηλίδης εδώ μαζί μας ξανά. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, Γιώργο, η καρατόμηση του 80χρονου ή 82χρονου για πολλούς ήρθε. Όμως το θέμα είναι αν αυτό φτάνει για να κλείσει η συζήτηση. Εντάξει, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Mm-hmm. Υπάρχει ένα θέμα διαχείρισης τόσο επικοινωνιακής, αλλά όσο και θέμα ουσίας. Ποιο είναι αυτό? Είναι ότι κάποιοι άνθρωποι πήγαν σε συγκεκριμένες θέσεις χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη
άλλα πράγματα, οι συσχετισμοί στην κοινωνία. Ναι. Δεν κάθομαι να σταθώ τόσο στο αν είναι κομματική. Θα σου μεταφέρω μια πληροφορία η οποία ακόμη δεν έχει βγει, διότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει, το Υπουργείο Υγείας δεν έχει βγάλει ακόμη, ακόμη τα βιογραφικά των διοικητών των νοσοκομείων. Άνω το 75% των όσων έχουν επιλογή έχουν μεταπτυχιακό. Κάτι τέτοιο τουλάχιστον τις επόμενες μέρες η κυβέρνηση αναμένεται να το αναδείξει αρκετά ψηλά, εν συγκρίση κυρίως και με περιπτώσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση, όπου είχαμε διοικητές οι οποίοι δεν είχαν πλαστά πτυχία. Άλλοι, κάποιοι άλλοι δεν είχαν καμία σχέση με το επάγγελμα. Στο κάτω-κάτω, ο κύριος Πατέρας, ο οποίος, κατά τη δική μου άποψη τουλάχιστον, καλώς παρετήθηκε, καλώς τον παρέτησαν, κακώς είχε μπει σε αυτή τη θέση εξ αρχής. Είχε και το διδακτορικό του άνθρωπο στην ψυχολογία. Δηλαδή δεν ήταν κάποιος ο οποίος ήρθε ουρανοκατέβατος. Συμφωνούμε σε όλα τα υπόλοιπα ότι παρακαλούσε αρκετά χρόνια να πάρει. Και αρκετά κόμματα. Αρκετά χρόνια και αρκετά κόμματα να πάρει αυτή τη θέση. Υπάρχει κάτι στην όλη υπόθεση το οποίο έχει να κάνει με την πρακτική. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ανά τρεις μήνες θα κρίνονται. Και αν κάποιος δεν αποδίδει σωστά, δεν παραδίδει το έργο του, θα φεύγει χωρίς να παίρνει ούτε αποζημίωση. Οπότε περιμένουμε να δούμε αρκετές αλλαγές αν κάποιος δεν είναι άξιος. Κώστα. Υπάρχει ένα ανέκδοτο που κυκλοφορεί. Λέει: το βράδυ κοιμηθήκαμε με ανοιχτά παράθυρα και το πρωί έλειπε ο παππούς. Ψάχνουμε να βρούμε σε ποιο νοσοκομείο διορίστηκε. Το λέω αυτό έτσι για να καταλάβουμε ότι ο κόσμος λειτουργεί εντελώς διαφορετικά από αυτά τα οποία λέμε. Ειδικά όταν ακούς ότι σε τρεις μήνες θα ξανακρίνουμε όλους αυτούς τους διοικητές και θα ξαναφύγουν αυτοί οι διοικητές και θα έρθουν άλλοι 111 διοικητές, οι οποίοι θα ξανακριθούν μετά από τρεις μήνες για να ξαναφύγουν αυτοί οι 111, μετά από άλλους τρεις μήνες τους ξαναλλάξουμε σιγά. Εντάξει, όλοι καταλάβαμε. Τι έχει γίνει στην πραγματικότητα. Εντάξει, ήρθαν απόστρατοι, ήρθαν προπονητές ποδοσφαίρου, να τους βρίσκουν τα νηπιαγωγή, να γίνονται διοικητές νοσοκομεία, τα πάντα όλα. Να το πω αλλιώς. Αναβίωσε η εποχή των κουμπάρων. Αυτό έχει συμβεί. Και εδώ υπάρχει ένα πολιτικό πρόβλημα. Πρώτον, ποιος έχει την πολιτική ευθύνη για αυτούς τους διορισμούς. Δεύτερον, ποιος επιμερίζει την πολιτική ευθύνη. Τρίτον, μπορεί αυτός που είναι αρμόδιος να επιμερίσει την πολιτική ευθύνη να την επιμερίσει. Διότι εδώ πέρα, βλέποντας και τις επιλογές του Υπουργού, είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός που δεσμευόταν για άλλα πράγματα προεκλογικά δεν θα πρέπει να νιώθει καλά. Μάλιστα. Θα πρέπει να νιώθει ότι τον κοροϊδεύουν. Εκτός μόνο μία άλλη περίπτωση υπάρχει. Το Μαξίμου να γνώριζε αυτές τις επιλογές. Μάλιστα. Και αυτό νομίζω είναι το πολιτικό πρόβλημα. Ακόμα και τώρα δεν έχει ληφθεί η απόφαση πίσω. Γιατί δεν είναι μόνο ο 80χρονος που έφυγε, είναι και οι υπόλοιποι που πρέπει να φύγουν. Αρκετοί μάλλον από τους υπόλοιπους για να είμαστε ακριβείς. Άρα εδώ υπάρχει επίνευση, γνώση του Μαξίμου. Για να λέμε και την αλήθεια και να μην φορτώνουμε στον κύριο Κικίλια όλα τα βάρη της κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ο αντικαπνιστικός νόμος μετράει λίγες μέρες από την εφαρμογή του και έχει αναστατώσει καπνιστές αλλά και επιχειρηματίες. Εμείς τώρα θα πάμε στο κέντρο της Αθήνας και στην Κατερίνα Ισμήνη Μουλά για να δούμε τις αντιδράσεις του κόσμου και των επαγγελματιών. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Δεν έχει περάσει μία εβδομάδα από τη στιγμή που ξεκινήσαν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου και ήδη έχει προκαλέσει πονοκέφαλο όχι μόνο σε καπνιστές, αλλά και σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εστίασης, αλλά και μπαρ. Βρισκόμαστε εδώ πέρα με τον κύριο Γιώργο σε ένα κατάστημα στα Εξάρχεια για να μας μιλήσει και για τις επιπτώσεις που είχε ο νόμος στην επιχείρησή του, στον τζίρο, αλλά και για τους πελάτες. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πείτε μας την άποψή σας για τον αντικαπνιστικό νόμο. Ναι. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Κάτι πρέπει να γίνει γιατί και ο τζίρος έχει πέσει και ο κόσμος δεν μπορεί να βγαίνει έξω, να καπνίζει, να βλέπει ένα ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ. Κάτι πρέπει να γίνει τέλος πάντων γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σε κρίση να γίνονται όλα αυτά. Πρέπει να βρεθεί κάτι. Δεν ξέρω, να έχει την επιλογή το κατάστημα ίσως. Εσείς παρατηρήσατε μεγάλη μείωση στο τζίρο την τελευταία εβδομάδα που πέρασε. Έως 80%. Έως 80%. Φαντάζομαι είστε συνοικιακό μαγαζί, θα έχετε μόνιμους πελάτες, οι οποίοι το έχουν το κατάστημα σαν στέκι. Έχετε δει ότι αραιώνουν ίσως τις επισκέψεις τους στο μαγαζί σας λόγω του αντικαπνιστικού νόμου. Μόνο μόνιμους και φίλους. Και λίγους περαστικούς. Κατερινά. Και αραιών. Γιατί δεν μπορεί να κάθεται άλλος να πίνει μία μπύρα και να βγαίνει κάθε ένα τέταρτο. Οι μη καπνιστές όμως δεν έχουν και αυτοί δικαίωμα να απολαμβάνουν κάπου το ποτό τους ή οτιδήποτε άλλο χωρίς να γίνονται παθητικοί καπνιστές. Σίγουρα οι μη καπνιστές έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν το ποτό τους χωρίς να ενοχλούνται από τους καπνιστές. Τι θεωρείτε εσείς?
Φυσικά και έχουν και αυτοί. Γι' αυτό λέμε ίσως τα μαγαζιά θα πρέπει να διαλέξουν να είναι καπνιστών και μη καπνιστών ή τέλος πάντων όταν έχει ένα καλό εξαερισμό το μαγαζί να μπορεί. Μέχρι τώρα γιατί δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Αυτό θα λύσει όλο το πρόβλημα. Μάλιστα. Άρα συμφωνείτε με τον νόμο απλά Κατερίνα. Με κάποιες τροποποιήσεις. Και με τροποποιήσεις και φυσικά δεν θα λυθεί το πρόβλημα με αυτό τώρα που κάνουμε Μάλιστα. στην κρίση. Αυτή δηλαδή δεν να σας ευχαριστήσουμε να και τους δύο πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, τώρα ελαφρυντικά σε 7 από τους 22 κατηγορουμένους του σκανδάλου με τα μαύρα ταμεία της Siemens αναγνώρισε η εισαγγελέας του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων, προτείνοντας ποινές που ξεκινούν από τα 7 έτη και φτάνουν στην ανώτατη κάθριξη των 15 ετών. Η εισαγγελέας παντός επανέλαβε τη θέση της πως η εκδικαζόμενη υπόθεση αποτελεί το μεγαλύτερο σκάνδαλο δωροδοκίας στην Ελλάδα, αποδίδοντας ηθήνοντα ρόλο σε αξιόπινες πράξεις σε συγκεκριμένους κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων ο απών από τη δίκη Μιχάλης Χριστοφοράκος, ο καταζητούμενος Χρήστος Καραβέλας, ο πρόδρομος Μαυρίδης και τρία πρώην στελέχη του ΟΤΕ. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα το δικαστήριο έκρινε ενόχους για το αδίκημα του ξεπλήματος μαύρου χρήματος κατ' επάγγελμα τους 22 από τους 54 κατηγορουμένους, ενώ λόγω παραγραφής έπαυσε η ποινική δίωξη για το αδίκημα της συνέργειας σε δωροληψία για τον Θόδωρο Τσουκάτο. Την ίδια στιγμή, τίτλους τέλους σε άλλη μια πολύκροτη υπόθεση έβαλε το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων που κήρυξε ομόφωνα αθώο τον πρώην Γενικό Γραμματέα του ΣΔΟΕ Ιωάννη Διώτη για την υπόθεση του περιβόητου που περιείχε τη λίστα Λαγκάρντ. Σημειωτέων ότι στο Βήμα του μάρτυρα βρέθηκε και ο τότε Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος κατέθεσε ότι η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ κινήθηκε για πολιτικούς λόγους. Και η Αναστασία Γιάμαλ είναι ήδη μαζί μας για το σχόλιο της. Καλησπέρα, Αναστασία. Καλησπέρα, Γιώργο. Πέραν του ότι από την υπόθεση της Siemens έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος. Το 97 ξεκίνησε και δόθηκε στη δημοσιότητα όλη αυτή η υπόθεση. Πέρα από το γεγονός ότι 10 άνθρωποι από τους εμπλεκόμενους, από τους αρχικά κατηγορούμενους έχουν ήδη πεθάνει, πέρα από τα φοβερά ελαφρυντικά που αναγνωρίστηκαν σε αρκετούς από τους κατηγορούμενους, πέρα από το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς έφυγαν νύχτα παλαιότερα, γιατί ενδεχομένως, όπως διαβάσαμε, κάποιοι μάλλον έκαναν τα στραβά μάτια για να τους επιτραπεί να φύγουν. Νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό που λέει ο κόσμος, το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Και γιατί υπάρχει τεράστια καθυστέρηση και γιατί δεν υπάρχει επί της ουσίας τιμωρία. Είναι δύο από τις υποθέσεις που εμείς ως δημοσιογράφοι παλαιότερα τις παρακολουθούσαμε και εμείς από την τηλεόραση, ναι. μιας και είμαστε μικρότερης ηλικία, αλλά λέγαμε ότι πρόκειται για σκάνδαλα μεγατόνων. Και όλοι τη βγάζουν λάδι. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει στην χώρα μας και από τις προτάσεις της εισαγγελέα προκύπτει ότι οι βασικοί ένοχοι απουσιάζουν. Αν βάλεις και τα ελαφρυντικά μέσα, νομίζω ότι είναι λίγο, όχι προκλητικό, είναι λίγο ενοχλητικό για έναν κόσμο που τόσα χρόνια έσφυγε κι άλλο το ζωνάρι, αναγκαζόταν να πληρώνει, να είναι τακτικός πληρωμές του, δεν είχε μαύρα ταμεία, δεν είχε τσουβάλια με χρήματα που έμπαιναν στο νοικοκυριό του. Είναι πολύ προκλητικό να βλέπει τέτοιου τύπου υποθέσεις και τέτοιου τύπου ετιμιγορίες. Νομίζω ότι προβληματισμό πρέπει να προκαλέσει περισσότερο, αλλά είναι και δύσκολο γιατί έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια που πλέον ασχολούμαστε με ένα ακόμη σκάνδαλο, με την υπόθεση της Νοβάρτης, που ελπίζω πάλι να μην χρειαστούν 20 χρόνια για να έχουμε κάποια απόφαση, έστω αθωωτική. Και από την δικαιοσύνη να πάμε στα της οικονομίας, που φαντάζομαι θα είναι το επίκεντρο της εκπομπής σου. Το προϋπολογισμό συζητείται στη Βουλή. Είχαμε και μια εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγη ώρα κατατέθηκε και το φορολογικό νομοσχέδιο στην Βουλή. Ως εκ τούτου είναι η καταλληλότερη μέρα για να έχεις καλεσμένο τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Ναι. Ο νυν τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν μιλάει συχνά και δεν κάθεται συχνά έτσι απέναντι από μια κάμερα σε ένα στούντιο, απέναντι σε πολλούς δημοσιογράφους. Ώστε να υποστεί έτσι τη βάσανο των ερωτήσεων. Σήμερα, απόψε, σε πολύ λίγο θα είναι εδώ μαζί μας. Στο πλευρό μου θα έχω πολύ καλούς και έμπειρους συναδέλφους, ώστε και να τον ανακρίνουμε και να βγάλουμε ειδήσεις, όχι μόνο για τα της οικονομίας, αλλά και για τα της πολιτικής και για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι έτσι σε μια περίοδο διεύρυνσης, η οποία θέλουμε να δούμε και πώς θα πάει και τι θα γίνει. Αλλά θα τα πούμε όλα και θα τα απλώσουμε όλα. Στις 12 ακριβώς, πιάνοντας ακριβώς πλέον τον νήμα από εκεί που το αφήνεις κανονικά. Εσύ, ακριβώς. Αναστασία Γιάμαλη, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ καλό βράδυ. Ευχαριστώ, Γιώργο.
Κυρίες και κύριοι, μεγάλες προσφορές φέρνει το τέλος του μήνα, καθώς στις 29 είναι Black Friday και αμέσως μετά, στις 2 Δεκεμβρίου, ακολουθεί Cyber Monday. Όμως η μεγάλη αγοραστική κίνηση προσελκύει και επιτίδιους που στοχοποιούν καταναλωτές, κυρίως στις ηλεκτρονικές αγορές τους. Τους κινδύνους και τις παγίδες που κρύβουν οι δύο αμερικανόφερτες εκπτωτικές γιορτές, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή. Οι μεγάλες εκπτώσεις χρειάζονται και μεγάλη προσοχή από τους καταναλωτές για να μην κλαίνε τα λεφτά τους αργότερα και να μην πέσουν θύμα των πολλών απατεώνων που διαλέγουν να χτυπήσουν αυτή την περίοδο λόγω της αυξημένης κίνησης στην αγορά, ειδικά μέσω διαδικτύου. Ενόψει των εμπορικών προσφορών της 29ης Νοεμβρίου, τη γνωστή Black Friday και της Δευτέρας Δεκεμβρίου, η Cyber Monday που ακολουθεί, οι οποίες δημιουργούν μια αίσθηση επίγοντος στη λήψη μιας απόφασης αγοράς, η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπενθυμίζει στους καταναλωτές ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, ιδίως ως προς τις διαδικτυακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, μία αξιόπιστη εμπορική ιστοσελίδα θα πρέπει να παρέχει την ταυτότητα του προμηθευτή. Εδώ περιλαμβάνονται η πλήρης εταιρική επωνυμία, η έδρα, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το email, η ταχυδρομική διεύθυνση, το άφημι και ο αριθμός του εμπορικού μητρώου. Τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος και η συνολική τιμή του, ενώ πρέπει να φαίνονται και καθαρά οι φόροι, τα ποσοστά των επιβαρύνσεων, τα έξοδα αποστολής, τυχόν έξοδα σε περίπτωση επιστροφής κτλ. Εμφανής πρέπει να είναι η διαθεσιμότητα του προϊόντος, ο τρόπος πληρωμής και αποστολής. Παράλληλα, πρέπει να φαίνονται το δικαίωμα ανετιολόγητης αζήμιας υπαναχώρησης και επιστροφής του προϊόντος εντός 14 ημερών, καθώς και την πολιτική επιστροφής των προϊόντων της επιχείρησης σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος αυτού. Επίσης, εμφανής πρέπει να είναι και ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος στην πανενωσιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Τέλος, πρέπει να περιγράφεται μια ασφαλής μέθοδος συναλλαγής. Συγκεκριμένα, κατά την καταχώρηση των στοιχείων της συναλλαγής, πρέπει να εμφανίζεται το εικονίδιο ασφαλείας, μια κλειδαριά πάνω αριστερά στο browser και μια ασφαλής διαδικτυακή διεύθυνση. Η γραμματεία προειδοποιεί επίσης στους καταναλωτές να προτιμούν να συναλλάσσονται με γνωστά σε αυτούς ηλεκτρονικά καταστήματα. Παράλληλα, πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στην περίπτωση που ένα προϊόν πωλείται σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή και να αποφεύγουν τις προσφορές που εμφανίζονται σε αναδυόμενα παράθυρα, τα γνωστά pop-ups, αν προέρχονται από άγνωστους ιστότοπους, να αποφεύγουν να παρέχουν προσωπικά δεδομένα αν δεν είναι απολύτως βέβαιοι για την ασφάλεια της ιστοσελίδας και να κρατούν αρχείο με τις συναλλαγές τους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σημαντικότερες επιχειρηματικές ειδήσεις αυτή την ώρα. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε με το καζίνο του Ελληνικού. Φαίνεται υπάρχουν πολλά και σοβαρά προβλήματα, καθώς η αρμόδια επιτροπή ζήτησε από τον έναν από τους δύο διεκδικητές, την εταιρεία Hard Rock, να εμφανίσει στοιχεία ότι έχει επαγγελματική κατασκευαστική εμπειρία. Κάτι το οποίο δεν εμφάνισε την περασμένη Παρασκευή, όταν μαζί με την άλλη εταιρεία, τον διεκδικητή, την Michigan, κατέθεσαν τα δικαιολογικά για το καζίνο. Έχει ζητηθεί λοιπόν από την εταιρεία αυτή, την Hard Rock, μέχρι μεθαύριο Παρασκευή να καταθέσει αυτά τα στοιχεία. Διαφορετικά, πιθανότατα να έχουμε νέα καθυστέρηση για το καζίνο του Ελληνικού, καθώς αν δεν επαρκούν αυτά τα στοιχεία, θα μπορέσει η εταιρεία, η Hard Rock, να προσφύγει στη δικαιοσύνη και θα χρειαστούν τουλάχιστον, κυρίες και κύριοι, τρεις μήνες για να βγει νέα απόφαση. Και όπως καταλαβαίνετε, πάει ακόμη πιο πίσω το καζίνο του Ελληνικού. Και όπως φαίνεται, οι μπουλντόζες που έλεγε και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, δεν πρόκειται να τις δούμε μέσα στα Χριστούγεννα. Η δεύτερη επιχειρηματική είδηση μας έρχεται από τον όμιλο της Eurobank. Θα είναι ο πρώτος τραπεζικός όμιλος που θα συνεχίσει και το 2020 να πραγματοποιεί εθελούσια έξοδο. Αναμένεται να φύγουν άλλοι 400 εργαζόμενοι από την Eurobank στις αρχές του 2020. Να θυμίσω ότι ήδη έχουν φύγει 400 την τρέχουσα οικονομική χρονιά. Είναι λογικό, η τράπεζα μειώνει συνεχώς τα καταστήματα. Θα φτάσει πλέον τα 325 καταστήματα από 350 που έχει φέτος. Ενώ θα πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της Eurobank, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου φέτος απασχολούσε 8.643 εργαζομένους από 8.791 εργαζομένους που απασχολούσε πέρυσι το ίδιο διάστημα. Τρίτη και τελευταία είδηση για σήμερα αφορά πλέον το νέο ιδιοκτήτη της Pasal Development. Πρόκειται για έναν Έλληνα επιχειρηματία με έδρα της Στοκχόλμη, τον κύριο Ηλία Γεωργιάδη, ο οποίος θα αγοράσει το 90% της Pasal, η οποία ανήκει στην οικογένεια του κυρίου Θεοδωρίδη που έχει και τη Σάτο. Ο κύριος Γεωργιάδης δήλωσε πρόσφατα ότι θα επενδύσει 150 εκατομμύρια ευρώ σε ακίνητη περιουσία για την Pasal. Να πω ότι η Pasal έχει τις κεντρικές αποθήκες που χρησιμοποιεί ο όμιλος Κλαβενίτης στον Ασπρόπυργο και έχει αγοράσει ήδη και ένα ιστορικό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας στην Ομόνια. Αυτές, κυρίες και κύριοι, μέχρι τώρα οι σημαντικότερες επιχειρηματικές ειδήσεις. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.
Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, να σας υπενθυμίσουμε ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε να το παρακολουθείτε είτε απευθείας, είτε την ώρα που εσείς επιλέγετε από τη σελίδα μας στο Facebook αλλά και από το κανάλι μας στο YouTube. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της ημέρας μέσα από το φαγκό του Κόντρα. Όλοι εμείς σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε και σήμερα για την ενημέρωσή σας, η οποία εδώ στο Κόντρα είναι ο πρωταγωνιστής. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα 24 με την Αναστασία Γιάμαλη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.